Θα πάμε λίγο. Ήταν η ενότητα για την προβληματική κοινωνία μας και την γενικότερα. Ο φίλος ο Κώστας στείλει μήνυμα. Τους είχα για μάχη μου τους συνδικαλιστές της ΔΕΗ, αλλά όχι και να βγαίνουν να μαζεύουν βραδιάτικα. Ναι. Και αργία κιόλας. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Εντάξει, αλητία αυτό που γράφτηκε, ότι ευτυχώς στην παράταση το ρεύμα ήταν νυχτερινό. Ντροπή σας. Μην νομίζετε καμιά-δύο φορά το νυχτερινό. Οι κεφαλιές έρχονται κανονικά. Παπά είναι. Ναι. Απλά κάνει ένα τσουκ και αλλάζει και καλά, γίνεται νυχτερινό. Αλλά κεφαλιά. Τρελαίνουν την οικογένεια, βάζουν 18 πλυντήρια. Ναι. Και έχετε παραπάνω. Εκεί είναι κίνηση. Όχι. Τέλος πάντων, είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Ολοκληρώθηκε η εβδομάδα αγώνων. Εμείς κανονικά, αφού γλιτώσαμε το κεφαλικό την Τρίτη το βράδυ, νομίζω δεν το πάθουμε ποτέ. Στέργιο, είσαι πάρα πολύ τυχερός που δεν ήρθες. Γιατί με στην Αναπομπούλα και σένα θα μάζευαν. Να ξέρεις. Το μυαλό μου σε ένα πήγε πάντως. Στο πρώτο άκουσμα. Ναι, και εγώ γι' αυτό έκανα ερώτηση μετά κατευθείαν, γιατί 9 στους 10 πίστευαν αυτό. Με πρώτη από όλου τη μάνα μου. Ναι. Μα δεν έκανε και τίποτα ο Κώστας. Εκείνη τρέλα. Του πούλησε τρέλα ο άλλος, the party over, του λέει, και του λέει ποιο party over. Αντιμίλησε. Τι αντιμίλησε. Άντε, όχι, τράβα τον πάρτο, δεν κάνει ένα μακελιό. Το μυαλό μου μπήκε σε ένα και στον άλλον τον συνάδελφο, του συνονόματος, τον Σταύρο. Α, είναι και. Εκεί πήγε το μυαλό μου, σε δεύτερη φάση, ναι. Είναι και επίφοβος ο Μολοχτός, ναι. Τέλος πάντων, τι να βγεις και τι να πεις για εκείνο το βράδυ. Εντάξει, ως ένα βαθμό, πάντα καταλαβαίνω ότι ο μεγάλος, το κλάμπ, ο εμπορικός και αυτά μπορεί να πάρει ένα-δύο σφυρίγματα. Αυτό που γίνεται το βράδυ της Τρίτης, επειδή ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που έπρεπε να είναι, ναι, τους εξέθεσε ακόμη περισσότερο. Ο τύπος με το περουκίνι που κάνει δημόσιες σχέσεις με όλο τον κόσμο, μου λέει ο άλλος, έλα ρε τώρα ο Θεοδωρίδης, ποιος είναι ο Θεοδωρίδης, δε. Ο Θεοδωρίδης, ποιος, γιατί δεν τον βρίζουν στην ΑΕΚ, δεν ξέρουν τι έγινε πέρσι με τη Βίντη, δεν ξέρουν τι έγινε, φέτος πάλι, στο χέρι το είδες, ναι. Μούχτη, εξαφανίστηκε η φάση. Αυτοί που θα μας πούν για το χέρι του Κάνιας. Με τον Άγιαξ τι έγινε με την ΑΕΚ. Μπορούσαν να κάνουν ζωντανή από Μολότοφ σε γήπεδο. Ναι. Για αποκλεισμούς γράφονταν και τα λοιπά, αλλά. Ναι, τίποτα. Επίδειξε. Ναι. Αποκλεισμούς έδρας. Που πάλι χθες θα μπορούσε να το φάει το τρίμπαλο. Εύκολα. Πανεύκολα. Στον Ολυμπιακό φέτος δεν βρίζουν Θεοδωρίδη. Μέχρι στιγμή. Πέρσι. Γαβαθιώτη, εγώ διάβαζα χθες. Ούτε καν Ολυμπιακός είναι. Ο Προδότης, ο Αχάριστος. Τίποτα πριν ο Κορδέλα. Ναι. Φέτος μετά τη σφαγή του Ερντογάν στην πόλη, μου λέει ο άλλος, τι γράφεις αυτό το πράγμα, λέει ρε φίλε, ότι σφάχτηκε. Τους Τούρκους σφάξαμε, σώπα ρε. Για ποδόσφαιρο μιλάμε. Δεν πήγαμε να πάρουμε την πόλη. 4 κάρτες ή 5 φάουλ ο Ερντογάν. Από εκείνη τη μέρα, βέβαια, παιδιά, θα σας εξομολογηθώ κάτι. Ποιος Ερντογάν. Ποιος Ερντογάν. Θα έρθει να πάρει την Ελλάδα ο Ερντογάν. Μόνο λόγια, φίλε. Τον έσφαξε ο άλλος, ο Σουλτάνος. Τον έσφαξε ο άλλος στη μούρη του. Μέσα στην έδρα του την καυτή με 2.500 μαθητές. Ωραία. Και δεν κουνήθηκε φίλο. Αλλά πήρε το Super Cup. Ναι, μπράβο. Πήρε το Super Cup. Έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Τι ωραία, τι καλά. Δεν υπάρχει Ερντογάν, με φοβάστε, δεν θα μπουν ποτέ εδώ, δεν μπορούν τα παλικάρια. Τους φάζουν μέσα στην έδρα τους και δεν είναι κουβέντα. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση με την UEFA. Σε αυτές τις περιπτώσεις τέτοιο ξέρεις τι κάνεις. Πας και λες εκεί σε έναν ανοιχτό χέρι, αρκετή είναι. Ναι. Στον Τζόνι Ντεπ τέλος πάντων της UEFA, στον ψαλιδοχέρι τέλος πάντων. Ωραία, πόσο. Θέλω να φάω το Θεοδωρίδη, πόσο κάνει. Θέλω να το κυνηγήσω το θάνατο. Ποιοι είναι οι εχθροί του. Είμαι ο Σαββίδης, έχω βάλει 150 εκατομμύρια. Θα βάλω άλλα 10 σε φάω, ρε πάθα. Θα σε κυνηγήσω το θάνατο. Με 10 εκατομμύρια. Εκεί οι βατραχοπεδιλοχέριδες. Που τα τεντώνουν και γίνεται 1,5 μέτρο. Τον βάζουν σε καναγραφείο στο υπόγειο. Τίποτα, δεν υπάρχει. Κυνήγει, ρε, ό,τι και να κάνει. Από 1 εκατομμύριο καθένας. 10 εκατομμύρια και έτσι θα πετάω. Να σε κυνηγάω. Και δεν είναι μόνο αυτό, θα σε φάω. Θα σε φάω. Γιατί δεν σε φάω επειδή γράφει ο Κόλκα σου, έφα μάφια. Ωραία. Θα σε φάω και θα ταΐσω κάποιους. Γιατί έτσι θέλεις. Έτσι θέλουν. Ναι, έτσι θέλεις. Αφού θέλεις έτσι, ωραία, λοιπόν, κανένα πρόβλημα. Θα δώσουμε άλλα 10 από τα 150 που έχουμε πετάξει μέχρι τώρα. Για να σε φάμε. Που δεν είσαι σε θέση να δημιουργήσεις συνθήκες κανονικού ανταγωνισμού όταν παίζουν ελληνικές ομάδες και το παίζεις εκεί πέρα γενικός γραμματέας.
τον Μπούλο. Σε θυμόμουν καθόλου τη διάρκεια του αγώνα και ακούγοντας, αλλά και επειδή είχαμε κάνει κουβέντα για τον Άγγλο διαιτητή στο προηγούμενο μάτς, το Πάο Κάγιαξ του 16. Ούτε σπόρι δεν πήραμε. Ναι. Ούτε σπόρι στην Τούμπα μέσα. Και το πέραντο του Λεοβάτς, κράτημα. 100, αυτό, αυτή είναι η λαμογιά τους. Δε. Ωραία, αυτό το πέραντο δεν θα το δώσω ποτέ στην Αγγλία. Ούτε του Λεόβατς, ούτε τα δικά μας. Μόνο του Μπίσεσβα θα δώσει. Γιατί είναι ο κανονισμός πλέον. Να ενημερώσουμε τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ ότι έχει αλλάξει ο κανονισμός, παιδιά. Πάμε παρακάτω. Ναι. Φέτος. Του Κάνιας δεν ήταν πέρσι. Δεν το τελειώνουμε και αυτό το παραμυθάκι. Ήταν χέρι και πέναλτι αυτό που έγινε χθες. Και το θάψατε όλοι. Ακόμα και το πλάνο για να βρούμε το χέρι. Κοιτάξαμε 74 πλάνα. Από ένα φάνηκε. Ο Ολλανδός σκηνοθέτης έδωσε ρέστη. Α, και ούτε αυτό τα δείχνε. Όχι. Το ότι δεν έδειξε στον κόσμο του ΠΑΟΚ ότι μισό πλάνο είναι το λιγότερο. Εντάξει. Συμπληρωματική. Δεν έχουν την κουλτούρα των Άγγλων σε ό,τι αφορά τα τηλεοπτικά, γιατί οι διαιτητές τους στην Ευρώπη είναι. Ο οποίος πόσον στην Αγγλία έχει άλλο φυσικά στυλ σφυριγμάτων. Δεν το πάει έτσι. Τιμωρεί τις βουτιές, τιμωρεί την κρίνια. Δεν έδωσε ένα πέναλτι, σφύριξε τρεις μέρες πριν το μάτς του Άμστερνταμ με ένα παιχνίδι. Ποιος ήταν, η West Brom νομίζω ήταν, δεν θυμάμαι τον αντίπαλο. Χέρι αντιπάλου, παίζεται. Αλλά είχε άλλη συμπεριφορά στο Άμστερνταμ. Και φυσικά επειδή εντάξει. Πέρασε από μπροστά μας και επειδή διακακή μας τύχη μέσα στον αέρα και φύγανε τα πινελίκια. Ωραία. Έτρωγε πινελίκια μαζί με τον Κύπριο αυτό να πω κάνει τη δήλωση χθες. Τον καπιτανή, ναι. Ωραία. Και, δεν, και έσκυβε το κεφάλι του και έφευγε. Ο Άγγλος, ο αδέκαστος. Ναι. Ξέρουν τι κάνανε στεριό. Ξέρουν τι κάνανε. Μια χαρά ξέρουν τι κάνανε. Τα συχάματα. Για κακή μας τύχη θα πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Θα πρέπει να γυρίσουμε σελίδα και να κοιτάξουμε τα επόμενα παιχνίδια. Δεν είναι εύκολο, παιδιά, γενικά να μετά από παιχνίδια με τέτοια ένταση και τέτοιο ενδιαφέρον να επιστρέψει σε φυσιολογική λειτουργία. Σήμερα επιστρέφουν τα παιδιά μας οι προπονήσεις. Ναι. Αυτοί που με έχουν εκνευρίσει περισσότερο από όλους βέβαια το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι αυτοί που λένε να κοιτάξουμε και τα δικά μας λάθη. Τα κοιτάμε τα δικά μας τα λάθη, παιδιά. Ξέρουμε ποια είναι τα λάθη μας, καταγράφηκαν ποια είναι τα λάθη μας. Τι να κάτσουμε να πούμε τώρα, αν ο Πασχαλάκης έκανε λάθος στο πρώτο παιχνίδι και μετά ήταν ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ. Όλοι κάνουν λάθη σε αυτό το επίπεδο. Ο ΠΑΟΚ είμαστε, δεν είμαστε Ρεάλ Μαδρίτης. Η καλή Ρεάλ Μαδρίτης, και τα κεπέκια που θα ξεκινήσουν αύριο το πρωτάθλημα. Ναι, εντάξει. Ξέρουμε τα λάθη μας. Δεν γίνεται σε παιχνίδια με τον Άγιαξ στα πρώτα επίσημα να μην κάνει λάθη η ομάδα. Θα κάνει και λάθη. Ο Βαρέλα έκανε ένα λάθος το οποίο δεν το ξανακάνει πιθανότητα ποτέ. Το έκανε. Τι να κάτσω να πω, να μαχαιρώσω τον Βαρέλα. Ο Καντού ήταν καλό στο πρώτο παιχνίδι, ήταν κακό στο δεύτερο. Λογικό και αυτό. Δεν μπορείς να είσαι σε top κατάσταση στα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια όταν ο αντίπαλος είναι αυτός. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή σε σχέση με τις άλλες ελληνικές ομάδες είναι δύο κλάσεις πάνω, όχι μία-δύο. Δύο κλάσεις πάνω είμαστε. Εγώ τον Ολυμπιακό τον είδα. Αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με την Πασαξεχήρ εδώ. Ναι. Την σφαγμένη Πασαξεχήρ που θέλει μισή εδώ. Εντάξει. Που πάλι ο ΣΑΕΜ, αν θα ήταν κορυφαίος του παιχνιδιού, δεν έβλεπα γιατί παίζαμε ίδια ώρα. Τον είδα τον Ολυμπιακό σε δύο παιχνίδια. Τίποτα το ιδιαίτερο. Με τον Μπουχαλάκη και τον Κιγέρμε στα χαφ. Βιβλίο που δίνει ο πρόεδρος. Το θέμα με τον Ολυμπιακό είναι να μην περάσει στους ομίλους του Champions League. Που βλέπω αυτή την Κράσνοντα, την καημένη. Βλέπω το αίμα να κυλάει και δίκη συζητάει. Αφού ο Σέρτζιο ναι. Και η Πόρτο το κατάφεραν γι' αυτό. Καλύτερα. Έτσι όπως είναι η Πόρτο, ο Ολιβέ είναι ο καλύτερος παίκτης της. Που θέλαμε να τον πάρουμε κιόλας. Πώς θα τον πάρεις. Βλέπω την καημένη την Κράσνοντα, λοιπόν, το αίμα να κυλάει. Εκεί στο. Εξωτικό Κράσνοντα. Πολύ εξωτικό. Επισκεφτήκαμε. Αξέχαστο. Έχουμε πει στον αέρα το σκηνικό με τον συνάδελφο και την περιπτερού. Νομίζω πως είναι παλιότερο όμως, αλλά αξίζει. Είμαστε σε ένα μπαρ, παιδιά, εκεί στο Κράσνοντα. Και βγαίνουμε έξω να κάνουμε ένα τσιγάρο, γιατί έξω δεν καπνίζεις. Ειδικά σε χώρες που, ξέρω εγώ, έχει βίζες από 6 μηνών. Μην καπνίζετε γενικότερα, ναι, εσείς δεν είναι μαγκιά. Ναι, το έχουμε ξαναπεί, ναι, το τσιγάρο. Συνέχισε. Ωραία, ναι. Είναι πολύ σκληρή με το αντικαπνιστικό. Πολύ. Είναι πάρα πολύ σκληρή, αλλά δεν είναι σκληρή σε τίποτα άλλο. Μαφιόζοι, βίζιτες, από εδώ από εκεί. Είναι όλα στον δρόμο κανονικά. Αλλά εκεί είναι σκληρή. Βγαίνουμε να κάνουμε ένα τσιγάρο.
Και διαπιστώνουμε ότι ο συνάδελφος πήγε να αγοράσει τσιγάρα από το διπλανό ψιλικατσίδικο, γιατί δεν είναι ακριβώς περίπτερο. Ναι. Με κάγκελα το ψιλικατσίδικο στο μεταξύ. Έχει δώσει τα λεφτά και η θεία που είναι από μέσα τα έχει πάρει, έχει ξενιδευτεί και χαϊδεύεται. Εμφανώς σουρωμένη από βότκα, πικουλινόσκα για 90% αλκοόλ. Με κανάτα που σερβίρουν, που πίνουν, πίνει ένα, τυφλώνονται δύο. Εντάξει. Και καπάκι βλέπουμε αυτό το σκηνικό. Δεν φτάνει η αστυνομία για να λύσει το θέμα. Έρχεται ο στρατός, το θυμάσαι αυτό? Όχι. Το στρατό δεν το θυμάμαι. Έρχεται ο στρατός για να δώσει λύση στον συνάδελφο που έδωσε, ξέρω εγώ, τι έχουν αυτοί οι ρούβλια. 100 ρούβλια. Ναι. Έδωσε 100 ρούβλια. Και η θεία προφανώς θεώρησε ότι δεν είναι για τσιγάρα, αλλά είναι για strip show. Θεία, μιλάμε 65 χρονών τώρα, δεν μιλάμε για καμιά MILF. Στην ηλικία μας, γιατί λέμε εμείς MILF. 44, σε Σταύρο, τη MILF. Τέλος πάντων. Αυτά, παιδιά, ιστορίες. Ας σε αυτούς ελπίζουμε. Στην ιστορική κράζοντα. Η οποία έχει στο δυναμικό της τον Μάρκος Μπέρκ. Ναι. Το συμπαθέστατο αυτό σου είδω ο Σεντρεφόρ. Να δούμε αν θα επιβεβαιώσει το κάρμα. Πάντα κιούτα εκεί 25 εκατομμύρια. Αν και που είχε φτάσει και ένα βήμα πριν τον Ολυμπιακό, εντάξει. Ναι. Δεν ήθελα με τίποτα να γίνει αυτή η μεταγραφή. Δηλαδή ήμουν τη άποψη ότι χείρισε ώστε να τον πάρω εγώ και να μην ξέρω τι να τον κάνω, παρά τον πάρουν αυτοί. Νομίζω όλοι μας. Ναι. Δεν θα έχει στην Ελλάδα 25 Κολομπέρκ. Σβηστά, ρε. Σβηστά. Πορτάθλημα κύπελο. Σβηστά. Και ο Άκμον φρέσκο θα παίζει. Εκεί που πρέπει. Για να πάρει υπεραξία. Πάρε εδώ, πάρε εκεί. Παίζω και 4-4-2. Μια χαρά. Θα έπαιρνα και ένα χάφ να τρέχει λίγο πιο γρήγορα και θα ήμουν τζάμι. Ούτως ή άλλως θα πάρουμε σεντερφόρ, γι' αυτό γίνεται αυτή η κουβέντα. Δεν βγαίνει ο Άκπομ μόνος του. Ο Σβιντέσκι, το καταλάβαμε και στην Ολλανδία, δεν είναι σεντερφόρ κορυφής. Αν χρησιμοποιήθηκε κάπου, χρησιμοποιήθηκε γιατί του Πέλκα. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που αποκλειστήκαμε από το Champions League, δεν μπορούμε να πάμε για top επιλογές, καλύτερες από αυτές που έχουμε. Θα πάμε για συμπληρωματικές. Μπορεί και δανεισμούς, αν και δεν έχει ανοίξει τέτοια κουβέντα μετά τον αποκλεισμό της Τρίτης, γιατί υπάρχει ένας εκνευρισμός από τους λίγους. Ναι. Δεν είναι δηλαδή εύκολα τα πράγματα. Να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Έχουμε ξεκάθαρο πρόβλημα επικοινωνίας όλοι. Συμβαίνει αυτό μετά από τέτοια παιχνίδια. Θα ηρεμήσουμε όλοι, νομίζω ότι σιγά σιγά ηρεμούμε. Εγώ όμως το Σαββατοκύριακο θα ηρεμήσω εντελώς. Ωραίο μου το προγραμματίζεις. Ξέρεις τον εαυτό σου. Ναι, ξέρω. Τώρα είμαι πολύ απότομος, δεν είμαι καλή παρέα τώρα. Ναι. Δηλαδή μου λέει κάτι κάποιος που δεν μου αρέσει και αντιδρώ κατευθείαν. Χωρίς να μου έχει πει τίποτα ο άνθρωπος. Αν είναι φίλος όμως, δεν θα παρεξηγηθεί. Αν βγάλεις λάθος αντίδραση. Ναι. Αν δεν σε ξέρει, πρόβλημά του. Πρόβλημά του. Δηλαδή οι φίλοι σου ξέρουν. Ξέρουν γιατί είμαι έτσι. Ναι. Και γιατί είμαι έτσι. Ξέρουν. Αυτά έχει ζωή όμως. Θα πρέπει να μην το βάζουμε κάτω γενικότερα. Θα πρέπει να δεν αποδεχόμαστε αυτό που έγινε. Σε καμία των περιπτώσεων. Εγώ δηλαδή πραγματικά αν είχα τα λεφτά στο Σαββίδι, θα έκανα στόχο της ζωής μου να τελειώσω την καριέρα 2-3 εκεί μέσα στην UEFA. Νομίζουν όλοι ότι είναι δύσκολο. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Λεφτά χρειάζεται. Το κάθε τύχη σε αυτά τα... σε αυτούς τους οργανισμούς είναι τόσο ανοιχτοχέριδες όλοι, έχει αποδειχτεί και δικαστικά, που με τα λεφτά τα κάνεις όλα. Πώς είναι για τα λεφτά τα κάνεις ναι, όλα. Ναι. Ναι. Όλα τα κάνεις. Αφού είναι έτσι, έτσι θα, εγώ έτσι θα έκανα. Δεν παίρνω σε τρεφόρο και θα βάλω τον Καρκαλατζίδη. Ωραία. Αλλά εσένα, εκείνον τον Ολλανδό, τον αντιπρόεδρο της UEFA, μετά πρόεδρος του Άγια, τον παππού, εκείνον εκεί, πόσο κάνει, 10, 15 εκατομμύρια, 20, πόσο κάνει. Έλα εδώ, πώς τον είναι Σβεντένι, πώς τον είναι αυτόν της UEFA, τον Σλοβαίνο. Τον πρόεδρο. Τον πρόεδρο, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι κιόλας πώς τον λένε. Και είναι, έλα εδώ αδερφέ, με πόσα κάνουμε δουλίτσα, γιατί έτσι θέλουν αυτοί. Θα σου πεις στην αρχή τι είναι αυτά που λες και τα λοιπά. 20. Ποιο ρε, 20. 20. Αντέρα, εγώ. 20. Εντάξει.
λίγο πολύ το περιμέναμε, αλλά όχι στο βαθμό αυτό. Δηλαδή, αυτό ήταν... Περιμέναμε τα σπόρια. Περιμέναμε αυτό σύγκλιο που έγινε στην Τούμπα. Δηλαδή, με το που κάνουμε το 2-1, τσούπ 100-0 Άγιαξ. Ασύλληπτο, ασύλληπτο. Ναι. Ωραία. 100-0 βέβαια, όχι με 3 πέναλτι, αλλά τα σπόρια. Όλα 100-0 στην Τούμπα, στο 2-1. Ωραία. Εδώ αυτός εδώ το μόνο που δεν έκανε είναι τάκλιν, ρε, ο Πόουσον. Σύχαμα. Παιδιά, και αυτές οι ιστερίες στο Facebook. Βρήκαμε μια σελίδα. Ρε, εσύ φαίνεται ότι είναι fake σελίδα. Βρήκαμε που δουλεύει, ρε, εσείς. Επαγγελματίες είναι οι διαιτητές στην Αγγλία. Κόψτε τις βλακές και στυλιζόμαστε στα καλά κάθομαινα με την διανοητική καθυστέρησή σας. Το βρήκε ένας φωστήρας, το πέταξε 10 γκρουπ γιατί αυτό είναι η μόδα. Ναι. Σκέφτομαι κάτι, οπ, το πασάρω σε 10 γκρουπ. Ναι. Να κάνω τη βλακεία μου. Και μετά από μένα ξεκίνησε. Μπράβο, μαλάκα. Συγχαρητήρια. Η άλλη καημένη, φαντάστη Σόκρεφιλ. Μπορεί να είχαν λάβει 10 μηνύματα στα 10 χρόνια. Ναι. Και ξαφνικά, φαντάζομαι ήταν μεγάλο όγκο. Η κατάρρευση, θα σα βρούμε. Απειλές, ερχόμαστε. Ωραία, είναι ο Πόουσον 70 χρονών και κάνει διακοπές στη Σαντορίνη και τον βλέπεις. Δεν του δίνεις μια κλωτσιά. Δεν είμαστε υπέρ της βίας, βέβαια, το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αντανακλαστικά θα πάει το πόδι, εντελώς. Ε, τι θα πεις, 70 χρονών, είναι πέρασε και ο καιρός. Σεβασμός. Ναι, ξεκαμιά τρίτη ηλικία και τέταρτη ηλικία να ήταν και 120 κλωτσιά. Κατά τη βία είμαστε, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, δεν είναι σωστό. Και να μην ακούν τα μικρά παιδιά και να παρασύρονται. Εμείς είμαστε βλαμμένοι και καμιά φορά λέμε καμιά βλακεία. Να είστε κατά τη βία. Με το διάλογο λύνονται όλα. Με το διάλογο λύνονται όλα. Ρε Πόουσον, ρε Πόουσον, είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Με αυτά και με αυτά, πλησιάζουμε στις και μισή να κάνουμε ένα τσιγάρο γιατί λειτουργήσα πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα λειτουργήσα. Πήγα στις τράπεζες, εξέφασα τα παράπονά μου. Είναι δυνατόν να πηγαίνετε μια χρηματοποστολή να παίρνετε τις πράξεις των ανθρώπων. Ό,τι ώρα και να είναι. Αυτό, δεν το κάνουν τζάμπα. Δεν τζάμπα, άρεσε εσύ. Σοβαρά μιλάς τώρα. Τι σου είπανε. Σταύρο, λέει 15 Αύγουστος ήταν να βάλουμε κάμπ βάρδια στη χρηματοποστολή. Βεβαίως να βάλετε, λέω. Οι άνθρωποι χάσανε τα λεφτά. Πόσα λένε ότι χάσανε. 276.000. Και τις μετά ξύπνησε αργά, κατάλαβες το ξύπνησε, κατά τις 11 πρέπει να ξύπνησε, ναι. Και κοιτάω, και λέω, δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιο μάνα εξ ουρανού, λέω. Στο μεταξύ, διασκεδάζω πάρα πολύ με τους Αθηναίους συναδέλφους μας και το πώς προσπαθούν να αναβαθμίσουν την δυναμική του Άρη και το στάτους του. Αλλά ο Άρκης χθες τη μετάδοση, εμετικός το έκλεισε στο ημίχρονο και σηκώθηκα, έφυγα, δεν άντεχα. Δεν άντεχα. Καταλάβαινε βέβαια το συνέστημα το ένα το άλλο, αλλά κάλμα λίγο να δούμε και εμείς το παιχνίδι. Έχει γράψει συνάδελφος που είναι μεταγραφή φέτος στη ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Από πού? Από την Αθήνα. Μεταγραφάρα. Ο Άλεμος. Ο Άλεμος. Mm? Ποιος? Ο Άλεμος. Ναι, ναι. Ναι, ναι, πάμε. Έχει γράψει μετά την επική πρόκριση επί του χωριού εκείνου της Λεμεσού. Ναι. Της ομάδας χωριού. Εντάξει. Ναι. Το κρατημένο το άρθρο, θα σου το πω, πασάρω κάποια στιγμή, όταν είσαι στα down σου. Και ξεκινάει ότι είναι άδικο να βγαίνουν οι ομάδες στην Ευρώπη με βάση τη βαθμολογική κατάταξη. Ναι. Δηλαδή, με τι να βγαίνουν, δηλαδή, με βάση τη... Με βάση το πόσο θέλουν να παίξουν στην Ευρώπη. Α. Γιατί λέει πολλές ομάδες βγαίνουν στην Ευρώπη, αλλά τη βάζουν στη δεύτερη μοίρα. Αν έχει, λέει, ντέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Α, ήθελε να πει δηλαδή ότι εμείς επειδή δώσαμε έμφαση, ναι, στην πρωτάθλημα. Ο Άρης αποδεδειγμένα έχει δείξει το πόσο θέλει να παίζει στην Ευρώπη. Να πούμε στον Σνάρφο ότι να κάνει ένα νόμο να προτείνει και στη γάμα δική να παίζει, να παίζει στην Ευρώπη. Αν το θέλει δηλαδή πολύ. Φίλο σου είναι ο Θοδωράκης, φίλο του είναι, την υπερασπίστηκε μάλιστα και στο τελευταίο άρθρο. Γιατί στον Άρη δεν λένε Σταύρο, αν χάσει δύο ήττες, αν έχει δύο ήττες από ομάδες Ανατολικής Ευρώπης, δεν πειράζει. Δεν το λένε αυτό στον Άρη. Έγραψε στον Άρη, δεν λένε μέλη τη οικογένειά του, δεν πειράζει αν χάσει από δύο ομάδες Ανατολικής Ευρώπης. Γιατί ποιο το είπε αυτό. Υποτίθεται ότι πέρσι με τη Βίντε και την Πάτε είπαμε δεν πειράζει. Η Ουγγαρία είναι Ανατολική Ευρώπη. Ε, ναι, δεν τη λες κεντρική. Κεντρική είναι. Ε, εντάξει. Ανατολική Ευρώπη είναι η Μολδαβία. Κεντροανατολική. Τα Βαλκάνια, η Πολωνία. Η Ουγγαρία δίπλα στην Αυστρία. Αλλά ήταν πρόταση του ΜΗ
Ότι είναι άδικο να βγαίνουν με βάση την. Καλά, αυτό εδώ, εντάξει, αυτός εδώ είναι υπάλληλο του Ολυμπιακού και όλες τις άλλες ομάδες που έχουν καλές σχέσεις μαζί του. Ας, γιατί τώρα υπάρχει κόντρα Ολυμπιακού και Άρη για τον Ματέο. Παιδιά, αυτό είναι χειρότερο από τις πράξεις που έχουν γράφει. Και μήπως χαλάσουν οι καλές σχέσεις. Αν πάνε στα άκρα, φίλε, δύο πρόεδροι και μπούμε σε ένα πληκτηριασμό, μπορεί να ακουστεί μια κουβέντα παραπάνω. Αν το θέλουν και οι δύο το ίδιο. Αυτό πραγματικά, μην το γράφετε. Δεν ξεφτιλίζεστε. Μην το γράφετε. Δεν τρέπεστε να το γράφετε. Δεν βγαίνει μια μούτσα από το πληκτρολόγιο την ώρα που το γράφετε. Μια μούτσα από την οθόνη. Μην το γράφετε αυτό το πράγμα, εσείς. Τι γράφετε. Όσοι έχει δώσει 8 παίκτες. Που λέει ο λόγος. Στο μεταξύ, σας έχω ξαναπεί ποια είναι η αλήθεια. Ότι ο Γκαρσία έχει κλείσει στον Ολυμπιακό και δεν έκλεισε οριστικά γιατί ήταν να πάει ιδανικό στον Άρη. Και ξαφνικά μάχονται οι δύο για το ποιος θα. Οχ, οχ. Γράφω τα απίστευτα πράγματα, εντάξει. Είπαμε, ρε, το κοινό δεν μπορεί να στροφάρει, ξέρω εγώ, αυτό που θέλετε να μην στροφάρει. Υπάρχουν και αυτοί που στροφάρουν. Τέλος πάντων. Χορηγού, τέτοιο. Πιστεύω λοιπόν σε σένα. Μαζί μας το Ρίζεσαι Καζίνο. Εννοείται το Ρίζεσαι Καζίνο μαζί μέρα. Μας. Αμαρτήρα δεν έχω. Μη καπνίζεις. Λάκα κάνεις. Δεν έχω ούτε εγώ. Έχει πλάκα. Όχι έχω. Έλα εντάξει. Αν και δεν καπνίζω το έχω κόψει. Δεν κάνει καλό το τσιγάρο παιδιά, στα πνευμόνια γενικότερα και σε άλλους τομείς. Λοιπόν, μαζί μας το Ρίζεσαι Καζίνο. Την επόμενη 5η 22 Αυγούστου στον υπαίθριο χώρο του Αλφρέντος Γκάτερνες ο Ηλίας Βρετός μαζί του η Κατερίνα Λιόλιου, εισιτήρια από τα ταμεία του καζίνου φυσικά όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234-567. Η στοίχημα είναι μαζί μας. Μπαίνει στη ζωή μας και η La Liga από σήμερα κιόλας. Ξεκινάει και η Τουρκία. Γενικότερα απομένει νομίζω η Super League μόνο και το καμπιονάτο, αν δεν κάνω λάθος. Ξεκινάει η δράση σε όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Έχει ξεκινήσει και στην Πρέμιερ την προηγούμενη εβδομάδα. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Εκατοντάδες επιλογές ανά παιχνίδι στη στοίχημαν. Εύκολη πρόσβαση, γρήγορα πληρωμή των κερδών και ασφάλεια στις συναλλαγές σας. Εκτός ότι έχετε τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν και φυσικά μαζί μας, όπως κάθε μέρα, η Αναδομό, που έχοντας συμπληρώσει 10 χρόνια λειτουργίας, πλέον τη βρίσκεται στο Φίνικα, δίπλα ακριβώς στα McDonald's του πρώτο όροφο. Σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και ολοκληρωμένα πακέτα με πολύ μεγάλες προσφορές. Είτε θέλετε να ανακαινήσετε μέρος του σπιτιού σας ή ολόκληρο το σπίτι, την επαγγελματική σας κατοικία. Το εξοχικό σας, πάρα πολλά πακέτα, πολλές προσφορές. Μπείτε μια βόλτα στο αναδομό.ανακαίνιση.gr για να δείτε ορισμένες μόνο από τις προσφορές της Αναδομό, τι περιλαμβάνει το κάθε πακέτο και φυσικά απόλυτη τήρηση του χρονοδιαγράμματος που θα βγάλετε μαζί με την Αναδομό για να αλλάξετε ό,τι θέλετε να αλλάξετε στο σπίτι ή στο εξοχικό σας. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λέει ο φίλος ο Κώστας, με την Κράσνονταρ βλέπω διαιτητή Ουκρανό που έχει χάσει 5-6 συγγενείς στην Κρυμαία. Πεντέξι γέννη. Πάμε να πιάσουμε τα τσακάλια του site το 10 του Ευάγγελου Μαρινάκη. Άλλο. Εντάξει, το 10 δημιουργήθηκε τέλος πάντων για να αποτελέσει τον πόλο του Σποντινή. Ναι, ένα, πώς το λένε, να γίνει ένα site το οποίο θα παίζει Ολυμπιακό, θα δείχνει αντικειμενικό. Βέβαια. Ωραία. Και θα βάλετε κυρίως κατά του ΠΑΟΚ. Με την ΑΕΚ ψηλο κοινή γραμμή έχουν πλέον τα παιδιά. Τέλος πάντων, υπάρχει το μυθικό δημοσίευμα λοιπόν. Το οποίο έχει κατέβει φυσικά. Το οποίο κατέβει και όχι έτσι όπως νομίζουν, γιατί υπάρχει ακόμα. Άμα είσαι λίγο hacker, γιατί έχω έναν hacker. Ναι. Μου λέει Σταύρο, αυτοί νομίζουν ότι το κατέβασαν. Και το έχω ένα link που ανοίγει πάλι, mm-hmm. γιατί είναι και τσακάλια. Κατάφεραν να γράψουν οι άνθρωποι ότι έβρισε. Ο Γιώργος Σαββίδης επιτέθηκε στον Μπόουσον, ότι γράφτηκε στο Φιλόαγωνα. Στο Φιλόαγωνα. Το οποίο Φιλόαγωνα στην UEFA δεν μπορείς να το μάθεις. Εκτός αν μιλήσει ο καπιτανής, δηλαδή δίνουν και τον καπιτανή, ο οποίος μετά εμφανίζεται με δηλώσεις στο SDN, να λέει δεν έχω ιδέα τι είναι αυτά, δεν ξέρω ποιος είναι ο Σαββίδης. Εντάξει. Ο Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος ήταν στην Καλιφόρνια εκείνη την ώρα, και εντάξει, το διασκέδασε το παιδί. Στο μεταξύ, βλέπω το δημοσίευμα. Και μέσα στη θολούρα μου και μετά το τέλος του αγώνα. Τον Ιβάν τον έχουμε δει. Ναι. Λέω, λες δεν έχει έρθει και ο Γιωργάκης, δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Δεν μπορεί να είναι τόσο βλάκες να το γράφουν αυτό το πράγμα.
Παιδιά, σας αποκαλύψω κάτι. Ο Γιωργάκης ήταν στην Καλιφόρνια, δεν έβρισε τον Πόουσον. Εγώ του έριξα κάτι πινελίκια. Ωραία. Και με μπέρδεψε κάποιος με αυτόν. Αυτό πιστεύω εγώ ότι έγινε. Ναι. Ωραία. Και έδωσε βέβαια την πληροφορία στους τεράστιους ρανταμπλάν της δημοσιογραφίας, οι οποίοι έγραψαν αυτό το πράγμα. Βέβαια, το κείμενο ήταν πολλή ώρα στον αέρα, ενώ κατάλαβαν ότι έχουν κάνει γκέλα, γιατί τους γλεντούσαμε ώρες. Ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί νομικά εναντίον τους και όχι μόνο με αυτούς, γιατί αυτοί πετάνε ένα κείμενο εκεί πέρα και μετά υπάρχουν άλλα 10-15 σετ που αναδημοσιεύουν συνειδητά την παπαριά αυτή. Ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί νομικά και κατά προσώπων και κατά μέσου. Αυτοί στο μεταξύ είχαν και άλλα μέσα που κάνανε αυτό το πράγμα, είχαν το Ολυμπιακό 24. Μετά από τα αλλάζουν. Ναι, τα αλλάζουν. Κλείνουν, μετά από 100 μηνύσεις, κλείνει αυτό, ανοίγει το άλλο. Ελληνική δικαιοσύνη, εκπληκτική, σε πολύ καλή φόρμα. Περιμένουμε τώρα το Σεπτέμβρη τις υποθέσεις του Ευάγγελου για να δούμε πώς θα λειτουργήσει πάλι η ελληνική δικαιοσύνη. Αυτό το αριστούργημα. Του Τζίλου, μετά έχει σειρά. Τζίλος, χλωμός ο Τζίλος, δεν τον βλέπω πουθενά να παίζει. Ναι. Δεν νομίζω ότι παίζει. Τέλος πάντων, απλά είναι ενδεικτικό του πώς κινούνται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Λάσπη, δημιουργούν κλίμα εναντίον του ΠΑΟΚ. Δεν έχουν επιχειρήματα που μπορεί να κάνει διάλογο μαζί τους. Μιλάμε για στόκους τώρα, εντάξει. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλήσει μαζί τους. Ο ΠΑΟΚ πήρε ένα πρωτάθλημα, του κλέψαν ένα και πάνε να τον εξισώσουν με τον Ολυμπιακό που έχει πάρει 30 τα 25 χωρίς κόκκινη και με 30 πέναλτι. Ωραία. Δίπλα τους οι αρθρογράφοι της Ένωσης. Πάλι χθες στο Sport FM γράφτηκε απίστευτο κείμενο. Γιατί λέει στην Ελλάδα είστε υπέρ της UEFA και τη βρίζετε εκτός. Έτσι γουστάρουμε. Ξεκινάμε από τα βασικά. Ναι. Ωραία εξήγηση. Ναι, έτσι γουστάρουμε. Το τι θα κάνουμε δεν θα δώσουμε αναφορά σε κανέναν. Δεύτερον, το ότι η UEFA σωστά έπραξε και μπήκε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο ήταν ένα χάος και προσπαθεί να το βάλει σε μια σειρά, γιατί είναι δικό της μαγαζί το ποδόσφαιρο, δεν είναι δικό σου. Ωραία. Δεν μπορεί να αφήσει τον Κομίνη, τον Θάνο, τον Καλογερόπουλο να σε παίζουν 100-0. Ωραία. Γιατί χάνουν λεφτά. Αυτό βλέπουν αυτοί. Εντάξει. Αλλά στην Ευρώπη, επειδή κοιτάνε πάλι το χρήμα, σε βάζουν σε δεύτερη μοίρα για να σπρώξουν τις δικές τους ομάδες. Αυτό είναι κατανοητό. Αυτές που συμμετέχουν σε παζάρια και συναλλαγές εκατοντάδων εκατομμυρίων. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εμείς δεν είπαμε λοιπόν ποτέ ότι τα στελέχη του UEFA και η UEFA είναι από παρθενογέννηση. Άρα δεν είναι τυχαία και τα δικαστήρια που έχουν και αυτή και τη FIFA. Υπάρχουν αρκετές ιστορίες να διηγηθούμε. Από την άλλη βέβαια, άλλο το παρεμβαίνω σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι χαώδες και άλλο παρεμβαίνω στο ότι θα συμβεί στα αποτελέσματα ενός αγώνα στο εξωτερικό. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εντάξει, δεν είπαμε ποτέ ότι είναι η μητέρα Τερέζα ή η UEFA. Είπαμε απλά ότι καλά που ήρθε εδώ σε αυτό το μπουρδέλο, μπας και γίνει πρωτάθλημα. Αυτό είπαμε. Και έφεραν ξένους διαιτητές, οι οποίοι σφυρίζουν χωρίς να έχουν στο μυαλό τους ότι είναι ο Άγιαξ και πρέπει να περάσει. Σφυρίζουν ομάδες στα ίδια μεγέθη πάνω κάτω. Που πάλι ψιλοσπρώχνονται. Μην θυμηθώ πέσω Καρεσκάκη που μου λέει για τις 25 τελικές που κόπηκε ο Πρίγκοβιτς σε τετατέτ πίσω από το κέντρο για offside. Όλο και κάποιος ματιάζεται και εδώ. Μην θυμηθούμε την κόκκινη του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Γιατί εσείς κοιτάτε μόνο το αποτέλεσμα. Το πώς ήρθε το αποτέλεσμα. Έπαιζαμε 10-60 λεπτά. Για το τίποτα. Έλα, εντάξει, γελία υποκείμενα που έχουν κάνει σημαία το χέρι του Βιερίνια στη Λαμία. Σε ένα παιχνίδι που υπάρχουν 10 σφυρίγματα εις βάρος του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, υπάρχει κόκκινη κάλια που ποτέ δεν είναι. Υπάρχει η σκαριά του Μπαράλες στον Πασχαλάκη που είναι όχι κόκκινη. Δύο κόκκινες και μπάλα απ' έξω. Εντάξει. Άρα λοιπόν αυτή η επιχειρηματολογία που έχουν θα τους γυρίσει μπούμεραν. Δηλαδή η ΑΕΚ κιόλας χθες έχει τεράστια προβλήματα. Τεράστια προβλήματα. Φαίνεται ότι είναι άνω κάτω. Ο άλλος τελείωσε το παιχνίδι και έκλαιγε αυτός ο Βέρντε. Α, ναι. Την Κράιοβα πέρασες. Δεν... ο Λιβάγη έφυγε καρφί στα αποδυτήρια. Ναι. Ο Μελισανίδης έβριζε θεούς και δαίμονες. Ναι. Θα σου γυρίσει όλο αυτό. Θα σου γυρίσει μπούμεραγκ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να ζεις το ψέμα μια ζωή.
Εμείς καλός ή κακός έχουμε ομαδάρα. Άμα θες αμφισβήτησέ το. Έπαιξα τον Άγιαξ στα ίσα. Σφάχτηκα για να περάσει ο Άγιαξ. Κάναν καθυστερήσεις. Ο Νάνα έπιασε την μπάλα και ήταν όπως όταν έπιασε τον Γκόλουμ το δαχτυλίδι. Έτσι δεν είναι, Σέργιο? Έχουμε υπερβάλλω πουθενά? Λες και βρήκε το χαμένο παιδί του μετά από 50 χρόνια. Ναι. Ναι. Εντάξει. Σφύριξε τη λήξη ενώ έχει γκολ καθυστερήσεις. Κράτησε 20 δευτερόλεπτα το σύχαμα. Και να υπάρχει του Ονάνα που είναι ένα λεπτό τουλάχιστον. Υπάρχει το γκολ. Υπάρχει γκολ. Υπάρχει γκολ. Υπάρχει αλλαγή στο 90. Υπάρχει το Ονάνα πιάνει την μπάλα ένα λεπτό τουλάχιστον. Ναι. Και το σφυρίζει 94 και 22. Εντάξει. Για να λέμε και εμείς αυτό κάναμε. Όταν το κάνετε αυτό, ελάτε να μας βρείτε. Να πάτε να παίξετε τον Άγιαξ που φάγατε 5 πέρσι. 3 και 2. Ωραία, και σε εποχή που ο Άγιαξ δεν ήταν και στα καλύτερά του. Φάση δεν έγινε, ένα σουτ κάνανε. Εγώ Σταύρο, έτσι που το βλέπω στην παρούσα φάση, ο πιο έτσι καλός τρόπος για να σταματήσουν τον ΠΑΟΚ και να αντισταθμίσουν τη διαφορά που έχει σαν ποιότητα ομάδας και σαν ομοιογένεια και σαν δυναμική είναι να λιγοστέψουν τους ξένους διαιτητές. Να επαναφέρουν πάλι Μίτσιους, Παπάδες, Καλογερόπουλους. Πώς θα το κάνουν αυτό, αφού είναι. Σπάθης και τα λοιπά, όλη αυτή την κουστοδία. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό το πράγμα. Στα ντέρμπι θα παίζουν ξένοι. Αυτή είναι η απόφαση και έτσι θα γίνεται. Ό,τι και να λέμε. Τέλος πάντων, με τα πολλά μπαίνουμε σε μια περίοδο που θα πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Και τι εννοώ? Να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να βλέπουμε δεξιά τι γίνεται. Σημερινό είναι αυτό? Αυτό είναι 14 Αυγούστου. Προχθεσινό. Σε σεμινάριο είπε ο Περέιρα ότι θα μειωθούν οι ξένοι διαιτητές, λέει, θα μειωθούν τη νέα σεζόν. Κάτι που προφανώς άφησε ικανοποιημένους τους ξένους, τους Έλληνες διαιτητές. Διαβάζω. Εγώ λέω να πούμε στο ντέρμπι θα παίζουν μόνο ξένοι. Εντάξει, άμα δεν θεωρεί ντέρμπι, ξέρω εγώ, το πάω κάρες και το παίξουν Έλληνες. Ή το Άρης ΠΑΟΚ, εδώ είναι ύποπτο. Εγώ πιστεύω ότι στα ντέρμπι θα παίζουν ξένοι. Το θα μειωθούν, πώς θα μειωθούν όταν έχουν play-off 10 αγώνων. Ναι, μην δώσω θέλω. Πώς θα μειωθούν. Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο το να μειωθούν. Είναι ψηλό δημόσιες σχέσεις κάνει για να τους πείσει ότι όλα καλά. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό, κάλλιστα. Ναι, ναι. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια περίοδο που είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί στο τέλος της περίοδου έχουμε εκλογές στην ΕΠΟ. Θα συμβούν πάρα πολλά. Θα προσπαθήσει ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ να πάρουν την κοινή γνώμη υπέρ τους και εναντίον μας. Θα προσπαθήσουν να πιέσουν καταστάσεις στον κύκλο, τέλος πάντων, των ενώσεων. Θα προσπαθήσουν με fake news να κάνουν τα δικά τους. Και εμείς με τη σειρά μας θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τα κεκτημένα. Τα ποδοσφαιρικά κεκτημένα, δηλαδή το double και εννοείται τα όσα συμβαίνουν παραγωγικά σε αυτή τη χώρα. Το καλό είναι ότι το δικό μας κομμάτι ενώσεων είναι πολύ σκληρό και δύσκολα θα σπάσει. Το άλλο είναι ότι χρειαζόμαστε άλλες 4-5 ενώσεις για να πάρουμε τις εκλογές μόνοι μας και να μας τα ζαλίζουν για τα επόμενα 3 χρόνια, 4. Αυτή είναι η κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι θα δρομολογηθούν τα πράγματα όπως πρέπει. Ό,τι και να λέμε, στο πίσω μέρος του μυαλού μας θα πρέπει να έχουμε ότι από τη μία υπάρχει ο τοξικός Ολυμπιακός, ο οποίος έχοντας χάσει το παρασκήνιο δεν μπορεί να ανταποκριθεί εντός συνόρων και προσπαθεί με τοξικότητα να δημιουργήσει ζητήματα, και από την άλλη είναι η μουλοχτή η ΑΕΚ, η οποία παίρνοντας ένα τίτλο στα χαρτιά και έχοντας πορείες καλές όταν δεν υπήρχαν ξένοι διαιτητές με 100-0, θέλει να επιστρέψει σε αυτήν την κατάσταση. Η ΑΕΚ βέβαια δεν έχει ομάδα. Τους είδα λίγο με την Κράιοβα χθες ένα ημίχρονο. Ξέχωρα ότι προηγήθηκαν. Ήταν τραγική. Μου είπαν στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ακόμα χειρότερη. Σοφαρίστηκαν, θα έπρεπε να φάνε δεύτερο, δεν δώσαν πέναλτι σε αυτούς, δηλαδή να γίνει το 1-2. Να χάσει μάνα το παιδί μετά. Ναι, να χάσει μάνα το παιδί. Έχουν χάσει στο μεταξύ άλλες το 2-1, δεν χάνεται. Ένα ζώο εκεί στο δεύτερο δοκάρι, μόνο του. Να γίνει 0-1 στο 2, εκεί να δεις κλάμα. Τέλος πάντων,
Αυτή είναι η κατάσταση, παιδιά, που έχει διαμορφωθεί. Με ομάδες, με την κυβέρνηση ουσιαστικά να δημιουργεί οικονομικά ζητήματα σε πολλές ομάδες μέσα από την υπόθεση της ΕΡΤ. Υπάρχει ερώτηση του φίλου του, του Κώστα, νομίζω. Με τα τηλεοπτικά, αν έχουμε κανένα νέο. Τι νέο να έχουμε, παιδιά, μια χαρά είναι το, το Open. Καναλάρα, είχε και ταινιάρα χθες. Ποια? Ιδέα δεν έχω. Μια χαρά είναι το Open. Ο Μουτσινάς μας το φάγανε. Έτσι λέει, φίλε. Κάνω για Μουτσινάς, κάνω για Μουτσινάς. Ε, και με το παραπάνω, μπράβο, αγάπη μου. Μπράβο. Ωραία, θα πάω εγώ. Μετά την καινούργιο. Πρέπει να φάμε και καινούργιο, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Να βάλουμε κάτι πιο... Με νεγάκι να πάρουμε. Δεν έχει, δεν παίρνει πολλά εκεί που είναι, στον Α. Πληρώνει ο Βάνο, να πάρουμε με νεγάκι. Δεν θα πάρουμε σέντερ φορ και θα πάρουμε τη Μενεγάκη. Μία ή άλλη είναι. Εντάξει. Θα δεις τι να γίνει στο Όπεν. Θα τους πάρω τα κεφάλια. 70% πάω. Κοίταξε, από ό,τι διαβάζω, φτιάχνει στούντιο ο Ιβάν Θεσσαλονίκη, υπερσύγχρονο, ναι, στη Μακεδονία Παλάς. Άρα δεν θα χρειαστεί να ανεβοκατεβαίνεις αυτήν κάθε μέρα για να κάνεις την εκπομπή στη θέση του Μουτσινά. Θα την κάνεις από εδώ. Από εδώ την κάνω, εννοείται. Άμα κάνει Θεσσαλονίκη, πάω εγώ. Να την υποψήφια. Ξέρεις πόσες μου έχουν στείλει βιογραφικά. Αν δεν είχα παντρευτεί και δεν είχα γκόμενα, κοτλέ θα μου είχε γίνει. Το παντελόνι. Παντελόνι. Και δεν είμαι, φαντάσου να ήμουνα. Δηλαδή είναι καθυστερημένες, εντάξει. Τέλος πάντων. Κοίταξε, αν τυχόν αναλάβεις την απογευματινή ζώνη, υπάρχει την Αναστασία. Βρες ένα ρόλο. Καλά, εντάξει, εδώ άλλες και άλλες έχουν πάει. Δεν πάει η Αναστασία που το έχει κιόλας. Όχι, ξεκάθαρα το έχει. Άμα δεις τα story της, είδες φινέτσα, σκέτσο, αυτά, μπρίο, ρίο, όλα τα. Ναι. Θα πάμε στο Open. Κανένα πρόβλημα. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη κανέναν άλλον. Τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε έτσι. Θα πάμε εκεί που υπάρχει ασφάλεια. Θα δείχνουμε τις φάσεις όπως πρέπει. Θα κάνουμε τα σχόλια όπως πρέπει. Πάρτε τα τέτοια. Ναι. Θέλω να κάνω το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Το ζητάω ξανά. Θα το κάνω εγώ, ρε φίλε. Τι ζητάω. Αφιλοκερδός. Δεν θέλω μία. Θα δώσω και 500 ευρώ. Τόσα μπορώ, γιατί πατέρας θα γίνω. Έτσι. Το παιδί να μεγαλώσει, το γάλα του. Ωραία, θέλω να το κάνω. Είναι κακό. Όχι, είναι πολύ λογικό. Δεν... Πόσα μνιούτ, πιστεύεις, πόσα μνιούτ θα παίξουν εκείνη τη μέρα. Θα βάλει ο πρόεδρος σε ειδικό πρόγραμμα που θα καταλαβαίνει τον πινελίκι πριν κάνει το σκεφτείς. Όχι, μνιούτ δεν εννοώ αυτό πολλά, πολλά, ναι. Εγώ λέω να βάλουμε ειδικό πρόγραμμα το οποίο δεν θα πατάει το mute. Θα με ακούνε αναγκαστικά δηλαδή. Ναι. Ε? Το έχει αυτό ο πρόεδρος στο κανάλι. Εύκολα. Εύκολα. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Ο γιος διακτηνίζεται. Ο πατέρας δεν μπορεί να πάει σε άλλο γαλαξία. Έτσι θα το πάμε, παιδιά. Έτσι θα το πάμε. Έτσι πρέπει. Τρίλεπτα στα κανάλια τα υπόλοιπα, βάσει νόμου. Ναι. Το παιδάκι που χειροκροτάει πάνω, τις ομάδες που μπαίνουν, τον γκολ από την τελευταία κάμερα πάνω. Δεν θα μοιράζω φίλο Κοντζάμπα στο πιάτο. Όχι, θα πληρώσω. Τι μου λέει ο νόμος. Τρίλεπτο, τρίλεπτο. Θα σου βάλω τι θέλω εγώ. Ναι. Θα σου βάλω τον γκολ από την κάμερα που είναι πάνω στην οικοδομή. Στην Κυπροστινή. Από πίσω, πίσω από την ταράτσα εκείνη. Από τον καπεταλιό του. Θα δει τον γκολ λοιπόν. Ναι. Από μακρινή λήψη. Δεν λέει ο νόμος ότι πρέπει να σου δώσει τον γκολ με την καλή λήψη κτλ. Έτσι είναι. Και όποιος παίζει παράνομο στιγμιότυπο, πρέπει να πληρώσει, φίλε. Όχι, όχι, όπεν είμαστε παιδιά. Τι να κάνουμε. Θα δώσει ένα σεβαστό ποσό για να μην έχουμε και θέμα στο Financial Fair Play, κοντά στα 15-16 εκατομμύρια. Βάλει κάτι παραπάνω. Κάνε το 20. Να το κάνω 20. 20 εκατομμύρια. Ωραία. Θα δώσει και 20 εκατομμύρια. Και ας έρθει να με ελέγξει η UEFA και να μου πει για το Financial Fair Play. Θα σου πω, δώσε τα 25 που με έκλειψες. Δώσε τα 25. Που θα πήγαινα να παίξω μετά από ελ και να πει μετά για το Financial Fair Play. Σιχαμό, σιχαμά, που έλεγε και ένα φίλο μα. Ο οποίο πιθανότατα να ξέρει και που πήγαν τι πράξει του Άρη μα. Θα το πάρω τηλέφωνο μετά. Ναι, θα το πάρω τηλεφωνάκι. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν, παιδιά, αυτό είναι το κλίμα. Στο μεταξύ, πράτησε ένα κλίμα από την ΕΡΤ ότι μπορεί τελικά οι μειώσει να μην είναι τόσο μεγάλε.
Μέχρι να κλείσει ο ΠΑΟΚ στο Όπεν μπορεί και να μην γίνουν και μειώσει κιόλα. Σταύρο. Να γίνουν και αυξήσει. Μήνυμα. Είχα παίξει το ρεύμα στο over της Stromgotchen στο 90 με το σκορ στο 0-0. Μπήκαν στο σπίτι μου δύο νίντζα και με έκλειψαν. Η γυναίκα μου ακόμα δεν μπορεί να καταλάβει πώς κατάφεραν οι νίντζα να σκαρφαλώσουν στον ημιόροφο που μένουμε. Κοιτάξτε, προφανώς ήταν νίντζα από την ελίτ. Γιατί με νίντζα, βάλτο, τσομπάνα ρέιβ. Τσομπάνα ρέιβ. Είμαι νίντζα. Θέλω να παίζει το κομμάτι αυτό όλη μέρα. Το βρήκες. Ε. Γιατί εδώ είναι και η εκπομπή είναι και μουσική. Και ανατολίτικος ήχος, ε. Πάμε όλοι μαζί. Σικάγο γίναμε στέργιο. Φορούσα μαύρα, είχα κουκουλά και τα σπαθιά μου τα κρατούσα σε παούλα. Είχα γυναίκες και ό,τι κοφούσα και λέω αλήθεια. Μπορούσα και πετούσα όμως βαρέθηκα κανείς να μην με ξέρει. Και τώρα θέλω να γνωρίσω κι άλλα μέρη. Μα έχω ακόμα τη μεγάλη δύναμή μου. Έχω ένα νύμπτο χαρακμένο στην ψυχή μου. Γιατί είμαι νύμπτα. Είμαι νύμπτα. Είμαι νύμπτα. Γιατί είμαι νύμπτα. Και το κέφι μου θα κάνω. Είμαι νίντζα, είμαι νίντζα. Γιατί είμαι νίντζα. Πού να αλλάξει αυτά, αγάπη, πού να αλλάξει αυτά. Καλά πας και ο Κόλκας, δώσεις μας λίγο μουσική. Θα μάθεις πολλά φέτος. Αφιερωμένο λοιπόν στους νίντζα που έχουμε μέσα μας. Εξαφανίζομαι και δεν με πιάνει μάτι. Κι όλο αργό να σηκωθώ από το κρεβάτι. Θα φαλυρίσω, δεν θέλω φράγκο. Ποτέ δεν θα είμαι βασικός. Θα κάθομαι στο πάγκο, θα είμαι μπρος από το ρέμα και πίσω από το κρεμό. Και όταν όλοι θα μιλάνε, θα βγάζω το σκασμό. Τη στολή μου στα σκουπίδια τη μετάω. Και δεν φοβάμαι στο καθρέφτη να κοιτάω. Γιατί με νίντζα. Δηλαδή τώρα είναι τσουμπά να ρέβει και κάθονται και δεν θα κάψω ένα τραγούδι. Γιατί με νίντζα. Ωραία. Γιατί με νίντζα. Δηλαδή τι φλάστο θα φάγανε αυτοί. Δεν μπορώ και να πω στον άλλο τον καλλιτεχνών. Είμαι. Δεν μπορώ, πραγματικά. Μετά το διάλειμμα θα ρίξουμε γραμμές. Απλά θέλω να ακούσω το κομμάτι γιατί με εκφράζει. Γιατί είμαι ένας νίντζα. Στο πιο παχουλό. Είναι η αλήθεια. Έχεις χάσει όμως. Ε, ούτε. Εδώ και ένα μήνα. Σε βλέπω λίγο πιο ευελίκτο. Τι λες, δε. Πιο δροσερό, πιο. Και μουσική, ρε, κύριε Γιάννη. Σε στριταξιδεύει. Εδώ είναι, εδώ. Τώρα είναι η καλύτερη η ώρα. Είναι η στιγμή που θα ξαπλώσω στην αιώρα. Χωρίς να σκέφτομαι τι μελικό τενέστε. Χωρίς το πέμπτο και τι λότερ την έστε. Κι αν σοβαρέψεις το μυαλό σου και μια λίρα. Εγώ απόψε είμαι εδώ και με μια πείρα. Και πει ο αστεία. Πάλι θα φάσω στην λακία αμνηστία. Γιατί με νίντζα. Το κέφι μου θα κάνει. Είμαι νίντζα, ρε. Γιατί με νίντζα. Αυτό ακούγονταν τα κλαμπ κανείς πράξεις τέτοιο να ξέρεις. Είναι και πολλά ρε. Ναι. 276.000. Προφανώς όταν πρέπει να κάνουν υπομονή παίξεις το Άρη. Και οι προμηθευτές γενικότερα. Και όσοι τέλος πάντων περίμεναν αυτά τα λεφτά. Εγώ θα πω μακάρι να βρεθούν οι ένοχοι. Ναι. Ή μακάρι να τα βρει και κάποιος άμα... Πέσαν, αν τα βρήκε κάποιος παιδιά. Να τα πάει στην αστυνομία. Συμβαίνουν αυτά. Για να τα φέρει σε εμάς, ξέρω. Αν τα φέρει να μιλάσουμε. Αυτό εννοώ. Δε, δε, δε. Να τα δώσουμε στο Χρήσαντο. Χέρι με χέρι. Άμα του πεις βρήκα τα 276, έλα πήγαινε τα. Θα πάνε. Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι μας φέραν πίσω 150. 120. Να είναι πάνω από 100 να είναι εξαψηφίο, αλλά μην... Πάμε, χορηγού, Στέργιο. Λοιπόν. Για να δωμώ, είναι εδώ μαζί μας. Είναι, ναι. Πάντα θα είναι. Γιατί είναι δίπλα στον πελάτη. Είναι δίπλα στον άνθρωπο. Είναι δίπλα σε ευπαθείς ομάδες, γιατί υπάρχει και η αναδομό care πλέον.
Ρίξτε μια ματιά στο site του αναδομού, αναδομό.gr, για να δείτε το αναδομό Care. Επίσης. Στίχημαν. Στίχημαν. Επενδύσαμε χθες. Επενδύσαμε, ναι. Επενδύσαμε χθες. Αυτά τα ζώα της Φέγενος σταμάτησαν να παίζουν. Ένα... Δεν μας βγήκε. Και αυτά τα ζώα της Ριέκα έχω δελτίο με over και είναι όλα 2-0 στο ημίχρονο, λέω δεν γίνεται να πληρωθώ. Και πάνε αυτά τα ζώα της Αμπερντίν, τρώνε κόκκινη και μένει 2-0. Όλα τα άλλα βγήκαν. Ξεκινάει αύριο, σήμερα μάλλον, η Bundesliga. Ξεκινάει και η Τουρκία. Η La Liga ξεκινάει. Ξεκινάει η La Liga, μένει μόνο η φανταστική Super Liga και το καμπιονάτο. Το επόμενο Σαββατοκύριακο. Οι τεμπέληδες, τέλος πάντων. Οι τεμπέληδες. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Στις καλύτερες αποδόσεις, εκατοντάδες επιλογές ανά στοίχημα. Εύκολο ποντάρισμα, γρήγορα πληρωμή των κερδών σας. Γενικότερα παίζετε με ασφάλεια και ταχύτητα στις καλύτερες αποδόσεις. Όλα αυτά στη στοίχημα, το μέγα χορηγό του ΠΑΟ και το Ρίτζεσι Καζίνο. Φτάνουν σιγά σιγά οι μέρες για το πάρτι με καλεσμένο τον Ηλία Βρετό και την Κατερίνα Λιόλιο, 5η 22 Αυγούστου, στον υπαίθριο χώρο του Alphetos Garden. Εισιτήρια στα ταμεία του Καζίνου όλο 24ωρο, ticketservice.gr, στα καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 210-7-2-3-4-5-6-7. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε, θα ανοίξουμε και γραμμές. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάω 24 στο Ολύμπερο 107,4. Θα ανοίξουμε γραμμές, να τα πούμε εδώ με τον Σταύρο, ο οποίος θα είναι στη δευτερόλεπτα στο στούντιο, μιλάει κάποιος στο τηλέφωνο για το ρεπορτάζ ή κάνει κάποιο meeting. Λοιπόν, 2-3-10-2-87-8-8-8. Το τηλεφωνικό νούμερο του Λίμπερο 107,4. 2-3-10-2-87-8-8-8 για την επόμενη μία ώρα παρακάτω. 50 λεπτά. Επιστρέπαμε σήμερα η ομάδα στις προπονήσεις με φόντο το παιχνίδι της Πέμπτης στην Μπρατισλάβα με αντίπαλο την Σλόβαν, πρωταθλήτρια και κυπελούχος Σλοβακίας. Δεν ξέρω αν θα σκέφτεται να κάνει αλλαγές ο Αμπέλ Φερέιρα, ενδεχομένως να σκέφτεται. Θα τα δούμε στην πορεία. Δύσκολο παιχνίδι. Γενικώς δεν θα είναι εύκολο το έργο του ΠΑΟΚ αν δεν παρουσιαστεί όπως πρέπει να παρουσιαστεί. Έχει καλή ομάδα η Σλόβαν. Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν είναι Άγιαξ. Αλλά σίγουρα χρειάζεται προσοχή. Έχει περισσότερα επίσημα μάτς στα πόδια. 11 στον αριθμό. 6 στην Ευρώπη, 2 για το Champions League, 4 για το Europa League και 4 για τη Σλοβακία. Δεν έχει να κάνει με το πώς είναι η Σλόβαν, με πώς είναι ο ΠΑΟΚ και να κάνει αυτή η σειρά, εννοείται. Εντάξει, η Σλόβαν την είδα με αυτούς που τους Ιρλανδούς που παίζανε. Ντάνταλκ. Στην Ιρλανδία φάγαν 10 φάσεις. Όπως το λέω, 10 φάσεις. Ναι. Κερδίσαν βέβαια γιατί αυτή ήταν χωριό εντελώς. Εντάξει, τώρα ο ΠΑΟΚ είναι σοβαρός. Αν συνέλθει, δηλαδή το πρόβλημα τώρα για τον ΠΑΟΚ είναι αυτό. Θα συνέλθει. Δεν είναι εύκολο, παιδιά. Ζήσαμε και πέρσι με την Μπενφίκα. Μετά τον αποκλεισμό με την Μπενφίκα, η ομάδα ένα μήνα, όλοι μας, όχι μόνο η ομάδα, ήμασταν φυτά. Κανονικά. Εντάξει. Εγώ περπατάω στον δρόμο και πάω να μιλάω. Πάμε στον πρώτο. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλησπέρα. Γεια χαρά σε όλους. Θέλω να ρωτήσω το εξής, επειδή το είχαμε και εμείς αυτό το θέμα, όχι εμείς, οι αντίπαλοί μας. Όταν ένας ιδιοκτήτης ομάδας κατηγορείται για θυμένα, αποκλείεται από τα παιχνίδια της UEFA, έτσι δεν είναι. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Άλλες περιπτώσεις είναι έτσι, άλλες είναι γιουβέτσι, είναι τα νομικά, είναι σύνθετα. Δεν είμαστε νομικοί για να τα αναλύσουμε τώρα αυτά. Πάντως, δύο ομάδες της Τουρκίας και μία ακόμα που ήταν... Προφανώς αυτές ήταν εκτεθειμένες. Ναι. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ήταν στα δικαστήρια. Χωρίς να έχει βγει απόφαση, ήταν υποχρεωμένη η UEFA να διώξει τις ομάδες αυτές από τους αγώνες. Ναι, επαναλαμβάνω, είναι νομικό θέμα, δεν το ξέρουμε, δεν είμαστε νομικοί. Σύμφωνα. Δηλαδή μπορεί να είχαν ξαφνικά αυτοί να είδαν ένα τζίρο, ξέρω εγώ, 5 εκατομμύρια στο 75 να γίνει κάτι. Και να έγινε.
εκεί οι ενδείξεις είναι ισχυρές. Μπορεί να μετράει και αυτό. Π.χ. λέω ένα παράδειγμα τώρα, εντάξει. Δεν μπορεί η ΠΑΕΠΑΚ να ασχοληθεί με το θέμα γιατί έχει να κάνει με κάτι πολύ σοβαρό για αυτήν. Είναι θέμα ανταγωνισμού, όχι τίποτα άλλο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει η ΠΑΕΠΑΚ τίποτα. Η ΠΑΕΠΑΚ αυτό που μπορεί να κάνει είναι να εκθέσει αυτούς που την πέταξαν εκτός της Champions League φέτος. Αυτό, εμένα, αυτό μπορεί να κάνει. Αυτό που καταλαβαίνω, γιατί κάποια στιγμή σε εμάς φτάσαν στο σημείο να παίρνουν φωτοτυπία εφημερίδα και να την πηγαίνουν στην ΜΕΦΑ για να δείξουν τι... Σε υπόθεση που τους απασχολούσε. Ακριβώς. Ναι. Σε υπόθεση που ήταν αντίδικη ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Α, και η εφημερίδα του Ολυμπιακού. Ναι. Αλλά εκεί είχε ένομο συμφέρον ο Παναθηναϊκός να παρουσιάσει ακόμα και την εφημερίδα του Διαβόλου. Μιλάμε για δικαστήριο. Ναι. Εντάξει, πάντως για μένα το κυριότερο είναι ότι καλό θα ήταν να ξέρουμε ποιοι είναι οι κανόνες. Να ξέρουμε δηλαδή πώς λειτουργούν όλα αυτά, γιατί στο κάτω-κάτω η δικαιοσύνη είναι πάντα δικαιοσύνη. Τι να κάνουμε. Οκ. Okay. Mm-hmm. Έγινε. Γεια και χαρά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, 2-3-10-2-87-8-8-8. Λέγαμε λοιπόν για το Σλόβαν Μπρατισλάβας ΠΑΟΚ. Την ερχόμενη Πέμπτη θα κάνουμε την έρευνα για την Μπρατισλάβα. Ευτυχώς δεν παίζουμε στην Νίτρα. Ναι. Δεν θα το άντεχα να ψάχνω να φάω 10 η ώρα το βράδυ και να αναγκάζομαι να πηγαίνω σε μπαρ μπας και βγάλει φιστίκι να πάρω πίδα για να φάμε. Δεν την ξεχάσω ποτέ αυτή την εκδρομή. Ποτέ όμως. Αυτή την εκδρομή τη θυμάμαι για δύο λόγους. Μάλλον για τρεις. Σε αυτό το μάτζ ήταν που κυνηγούσαμε τον Σάμπο να πάρουμε δηλώσεις. Ναι. Ναι. Ένα αυτό. Δεύτερον, που κάτι έβγαζε και λερώθηκε η μπλούζα σου και στις φωτογραφίες προσπαθούσες να το κρύψεις με διάφορα τις καλλιτεχνικά τρίκ. Θυμάσαι. Δες τις φωτογραφίες. Ναι. Φορούσε ένα άσπρο φανελάκι, είχε λερωθεί με παγωτό νομίζω κάτι τέτοιο και το έκρυβες. Mm. Πρέπει να είχα λερωθεί και εγώ μετά νομίζω. Αν δεις φωτογραφία θα καταλάβεις. Και το άλλο ήταν η περιπέτεια η βραδινή. Που πήγαμε να φάμε, να βρούμε να φάμε 11 η ώρα, 11.30. Εγώ δεν ξεχάσω ποτέ από εκείνο το ξύλο στο γήπεδο. Και το ξύλο στο γήπεδο. Ξύλο στο πολύ σουρεάλ σκηνικό. Δηλαδή, πραγματικά ωραίο ξύλο. Είμαστε κατά τη βία, θα το διευκρινίσουμε αυτό, αλλά ήταν εκπληκτικό. Δηλαδή. Έπεσε. Εγώ στο μεταξύ είδα αυτά τα μουλάρια και λέω τελειώσαμε. Τελειώσαμε, θα μας ακατέψουν. Και τα παιδιά μας, φίλε, είδε η ταχύτητα, η γρήγορη σκέψη, η αποφασιστικότητα. Αυτοί που δεν είχαμε σε κάποιες κρίσιμες φάσεις. Ξεκινάνε όλα σταύρα από την πνευματική και σωματική προετοιμασία. Ακριβώς. Αν δεν είσαι πνευματικά και σωματικά προετοιμασμένος, ό,τι και ναι. Πλακώνεται στα βάρη, φουσκώνει εκεί, ιστορίες, κάνει ράνι και πάει για μανούρα. Φίλε, είσαι αργός. Κοίταξε, είσαι αργός, ναι. Τα βόδια ναι. Ήταν ουσιαστικά μόνο για το χαχούι που λέγεται στο χωριό μου. Ναι. Το σαλτανάτι να δείξουμε ότι ναι, ναι, όταν έκυγε η μπάλα. Ναι, 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 ναι. Ανάψαν οι σβέρκοι τους. Εντάξει. Σε πολύ καλή τρέχανε αστυνομική εκεί. Τι να τρέχανε. Η αστυνομική ήταν λίγο ενισχυμένη στους μας. Δεν, αλλά μπορούσε, δεν, δεν μπορούσε. Πολύ αργή κι αυτή. Αργή. Τα παιδιά μας δηλαδή ήταν σε εκπληκτική μας. Μέρα, φίλε. Σε εκπληκτική μέρα. Τους τελειώσαν σε 10 δεύτερα. Ναι. Μπήκαν στην κερκίδα, βγήκαν. Και εκεί ήταν και το ωραίο που εκεί όπου σκοτώσε ο Σλοβάκος, ο Σφίχτης, έχει στριμωχτεί στην πόρτα όλοι μαζί γιατί είναι όλοι φουσκωτοί. Και εκεί φάγανε τις βάπες πολλές. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι γίνεται. Τι κάνει, Σταύρο μου, καλά, είσαι αγόρι μου. Πάρα πολύ καλά. Συνήλθε, εντάξει. Εντάξει, 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 θα συνέλθουμε, φίλε, θα συνέλθουμε. Πάρα πολύ καλή είδηση για επιστροφή του Βέρμπλουμ. Πάρα πολύ καλή είδηση. Έχω πραγματικά φοβερά καλό συμπροαίσθημα ότι αυτό το παλικάρι, έστω και με ένα χρόνο καθυστέρηση, αν είναι γερός φυσικά, έτσι, θα βγάλει τα λεφτά του και με το παραπάνω. Μακάρι, για μένα είναι ένας Βιερίνια στη μεσαία γραμμή. Ένας άνθρωπος ο οποίος τον βλέπει... Έφαγες κανένα χάπι πρωί, γιατί είναι το χωρίς. Έφαγα ένα χάπι, ναι. Εντάξει, και εμείς θέλουμε να γυρίσει ο παίκτης και να είναι καλά και να βοηθήσει. Πεχτάρα είναι, και να φίλε, βγάλουμε πεχτάρα τα είναι. Ναι, ωραία. Πεχτάρα είναι να γυρίσει το παλικάρι, γιατί είναι και από τις προσωπικότητες που χρειάζεται το πράγμα στο γήπεδο. Ναι, αυτό και εγώ. Τον βλέπεις, ρε παιδί μου, και λες αυτό από την άλλη πλευρά, δεν είναι να πέσω πάνω του. Ναι. Το λες. Κάτι είναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πολύ καλός ο Γιαννούλης. Πάρα πολύ καλός ο Γιαννούλης. Πολύ ο οποίος αγώνα με τον αγώνα ανεβαίνει. Mm. Να έχει το μυαλό του
τις περιπτώσεις των παικτών που ήταν στην ίδια θέση με αυτόν και οι οποίοι φούσκωσαν τα μυαλά τους και απέτυχαν, να το έχει στο μυαλό του πάντα αυτό το πράγμα. Και θα πάει όλο, θα πάει πολύ καλά, φίλε. Το πρόβλημα από που έχουν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές γενικά είναι ότι όταν φτάνουν σε ένα σημείο ορίζουν χαμηλά το ταβάνι. Έχει να κάνει με την οτροπία μας γενικότερα. Δεν έχει ακριβώς να κάνει δηλαδή ότι ακριβώς είναι κακά παιδιά ή οτιδήποτε άλλο. Όχι. Ναι. Θυμάσαι πώς ξεκίνησε ο Χαρίσης και πώς κατέληξε τώρα. Τον είδαμε τον Ατρόμητο, με το φίλε τώρα. Η εικόνα του είναι κακή. Δηλαδή, για μένα ο Χαρίσης είναι θύμα του μάνατζερ του. Πολύ κακές επιλογές. Και από εκεί και πέρα, ναι, αν θες την προσωπική μου άποψη, στα μάτια με τη Σλόβαν, ο προπονητής πρέπει να βάλει καινούριους παίκτες μέσα. Όχι για τίποτα άλλο, όχι γιατί κουράστηκαν οι άλλοι, για να βάλει παίκτες με κίνητρο, γιατί πάρα πολύ φοβάμαι ότι οι παίκτες που έχουν μείνει θα είναι αλλού νταλού. Ωραία, ας πούμε αυτό το σενάριο τέλος πάντων που λες. Εντάξει. Γιατί είναι άνθρωποι, γι' αυτό. Ναι, γιατί όλοι μας αλλού νταλού. Πώς να βάλει δηλαδή αντί ποιον. Να σε πω. Στοχ, θα μπει ο Στοχ, θα μπει αντί, ο Λάμπρου ή ο Λιμιός, αντί, θα μπει ο... Στοχ αντί. Ο Στοχ δεξιά, δεν μπορεί να παίξει δεξιά. Ο Λιμιός που θα πάει. Να βγει ο Μπισεσβάρ. Ζαμπά. Ζαμπά ρε. Του Ζαμπά. Ο Στοχ να μπει αντί του Ζαμπά, ωραία. Ο... Ναι ρε φίλε. Ο άλλος ποιος είπες. Ο Γαϊτανίδης. Άκου να δεις. Δεν ξέρω τι έχεις πιει πρωί-πρωί. Ωραία. Με προβληματίζεις. Η εκπομπή είναι κατά των ναρκωτικών, ξεκάθαρα, και κατά της βίας, το ξανασημειώνω. Αυτό με τη βία ήταν πολύ ωραίο, ρε φίλε. Θα σε παρακαλούσα, όταν είσαι μαστούρης, να μην βγαίνεις στον αέρα. Εντάξει, δεν είναι, ο καθένας κάνει τις προσωπικές του επιλογές, αυτά έχει η ζωή, απλά πρέπει να είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος όταν συνεννοούμαστε. Πες τι πίνεις, θα το πούμε και εμείς, αγόρι μου, να συνεννοηθούμε. Ωραία, για λέγε. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι μόλις το Open ενδιαφέρθηκε να πάρει και άλλες ομάδες, η ΕΡΤ ξαφνικά έκοψε τη μείωση από το 40 στο 30. Εάν συντηρηθεί λίγο ακόμα το ενδιαφέρον του Open για τις ομάδες της ΕΡΤ, προβλέπω να μένουν με το ίδιο συμβόλαιο. Και με αύξηση πια. Και με αύξηση μη σε πω. Και με αύξηση μη σε πω. Από εκεί και πέρα, φίλε, ας πάει ο ΠΑΟΚ στο Open. Να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, γιατί ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι σε ελεύθερο κανάλι. Θα μου πεις, δεν πληρώνει τα ίδια το ελεύθερο κανάλι και δεν βάζει εσύ λεφτά στην τσέπη. Συμφωνώ, μην με παρεξηγείτε παιδιά, εγώ ως φίλαθρος το λέω. Ο ΠΑΟΚ με τη δυναμική που έχει και για να αυξήσει ακόμη περισσότερο τη δυναμική του πρέπει να πάει σε ελεύθερο κανάλι. Αν είναι ΕΡΤ, ΕΡΤ. Αν είναι Open, Open. Δεν με ενδιαφέρει. Πρέπει να μπορεί ο κάθε φίλαθρος στο νησί, ο οποίος στο καφενείο του χωριού του δεν έχει Κοσμοτέ και δεν έχει Νόβα, να μπορεί να κάτσει σπίτι, να ανοίξει την τηλεόραση και να δει ΠΑΟΚ. Και αυτός και τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Έτσι το βλέπω εγώ παιδιά, που και πέρα ο καθένας. Εντάξει. Να είστε καλά. Δώστε συνταγή, τίποτα άλλο. Έλα, φιλιά. Λοιπόν, 2-3-10, 2-87 και 3-8 άρια. Και τα επόμενα 10 λεπτά και θα πάμε μετά το διάλειμμα. Θα ξανανοίξουμε. 2-3-10, 2-87 και 3-8 άρια. Έχεις να πεις κάτι άλλο για τη Σλόβαν? Έχω να πω, ρε φίλε, ότι υπάρχει ένα σοβαρό σε αυτό, τίποτα άλλο. Τώρα, Σλόβαν θα κινηθεί στους ρυθμούς του ΠΑΟΚ. Αν ο ΠΑΟΚ είναι κακός, θα βρει χώρο. Αν δεν είναι, θα έχει πρόβλημα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν έχεις δικαίωμα στο ποδόσφαιρο να πνευματικά να είσαι up και down, που λένε στο χωριό μου. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος, ανεξάρτητα με τη φιλοδοξία που υπάρχει σε κάθε. Σε κάθε αναμέτρηση είναι άλλη η προσέγγιση που θα έχεις σίγουρα άμα παίξεις με τη Λαμία, άλλη είναι η προσέγγιση αν παίξεις με τον Άγιαξ. Λογικό. Οι μεγάλες ομάδες όμως, αυτές που κυνηγάνε στόχους, και ο ΠΑΟΚ το κάνει αυτό, μπορούν να προετοιμαστούν πνευματικά κατάλληλα, είτε για τη μία περίπτωση είτε για την άλλη. Απλά κακά τα ψέματα, μετά τις δύο χρονιές κάζω στην Ευρώπη, θα πρέπει σιγά σιγά να βαζέψουμε για ένα βαθμουλάκι. Να ξεπεράσουμε αυτήν την κατάρα των 32, που πάντα πέφτουμε με κάποιον που θα φτάσει ή τελικό ή θα το πάρει. Έχουμε και αυτό το πρόβλημα. Ναι. Τι να κάνουμε. Και θα πρέπει να κάνουμε την υπέρβασή μας. Μπορεί να σηκώσει σταύρο το ρόστερ 2-2 οργανώσεις μεγάλες. Γιατί να μην μπορεί. Ρωτάω, δεν ξέρω. Ναι, είναι πιο αθλητικό το ρόστερ φέτος.
και θα έχουμε και μια-δυο προσθήκες ακόμα. Ο ΠΑΟΚ, ένα αβαντάζ που έχει στην εποχή του Φερέιρα, είναι ότι οι παίκτες που έχουν αθλητικά χαρακτηριστικά είναι περισσότεροι. Εντάξει. Και επίσης, σε κάποια φάση θα μπει και ο Μαουρίτσιο, θα έρθει και ο Βιερίνια, έρχεται και ο Βέμπλουμ, δηλαδή οι λύσεις θα είναι πολλές. Κακά τα ψέματα, δεν μπορούσαμε να πάμε για οχτάρι τώρα. Έχω 3 εκατομμύρια στο 8 που κάθονται και είναι στα πίτσα. Ναι. Θα μπουν και αυτοί. Χρειάζομαι σίγουρα ενίσχυση πίσω από τον Γιαννούλη, γιατί για δύο λόγους. Για να έχω κάλυψη, αλλά και για να μπορώ να κάνω το τρίκ με τον Μπακ στον Θεό, με τον Μάτο στα δεξιά. Το χρειάζομαι και αυτό. Χρειάζομαι και έναν παίκτη πίσω από τον Ακπομ. Για μένα αυτός ο Σαχτάρ μια χαρά ήταν. Και νομίζω ότι παίζει ακόμα. Ναι. Κόλλησα, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Και εγώ κόλλησα. Μπλάνκο, όχι. Μπλάνκο, ναι. Ναι. Ο Μπλάνκο. Μπλάνκο, ναι. Μια χαρά παίκτης είναι. Ακριβώς τα στοιχεία που θέλουμε. Τώρα στην υπόθεση second striker. Για μένα και ο Πέργας είναι μια χαρά. Ξέχωρα από το ξεφωνητό που τρώει από διάφορους. Διαφωνώ 100% για τον Πέλκα. Νομίζω ότι είναι κομβικός και δεν είναι τυχαίο ότι όταν βγαίνει πέφτει η απόδοση του ΠΑΟΚ. Και στα δύο παιχνίδια έγινε αυτό. Το ότι δεν μπορεί να δεν είναι αποφασιστικό σε κάποιες κρίσιμες φάσεις είναι ένα γεγονός επίσης. Θα μπορούσε να είναι, θα μπορούσε να δει την μπάλα. Εκεί την πάτησε που δεν έβαλε το πόδι. Ναι. Δεν έχει δει την μπάλα που περνάει. Από το χειρίσμα του Τζαμπάλη. Είναι να σε πάει και λίγο. Του Μπίσεσβαρ. Είναι να σε πάει και λίγο. Ωραία. Αλλά αυτό το πράγμα να βρίσκουμε τον Μπέλκα ειδικά και να τον πυροβολάμε στην πρώτη ευκαιρία. Εντάξει, είναι αν μη τι άλλο. Εμετικό. Ξεχνάμε, Σταύρο, ξεχνάμε. Εγώ το έχω ξαναπεί. Δεν πρέπει να ξεχνάει ο Παοξής. Δεν έχει την πολυτέλεια. Δεν έκανα εγώ την ασίστ στον Ακπομ στον τελικό. Ούτε έβαλα κρίσιμα γκολ στο πρωτάθλημα. Όλοι όσα παιδιά έχουν μείνει στην ομάδα έχουν βάλει το λιθαράκι τους για να ήμασταν πέρσι αίτητοι την ταμπλούχη. Κανείς δεν έχει πει ότι ο Πέλκας είναι ο νέος Αζάρ. Δεν το έχει πει, όχι. Εντάξει. Υπάρχουν καλύτεροι, υπάρχουν. Όπως υπάρχουν και χειρότεροι. Να. Εδώ, έχει ένα ρόλο. Κοίταξε, εδώ έχει ξεχάσει ο κόσμος. Εγώ καταλαβαίνω ότι. Δεν ξέρω αν έχει άλλη άποψη. Τα δείγματα του Φερέρα στα δύο μάτς με τον Άγιαξ είναι θετικότατα. Ναι, ναι. Κάνει αυτό που πρέπει. Ναι. Πολλοί έχουν ξεχάσει όμως ότι πέρσι, τέτοιο καιρό, την πορεία στο Champions League την κάναμε με τον Λουτσέσκο. Ναι. Και έγινε ένας ο Ρουμάνος που δεν έπαιζε επιθετικό ποδόσφαιρο, δεν, και τώρα βρήκαμε τον. Όχι, προποντή για τα επόμενα 50 χρόνια. Ναι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λάθος είναι. Είχε αδυναμίες στο Λουτσέσκου, είχε, ναι. Μπορεί να είναι καλύτερο στο Φερέρα, μπορεί να είναι καλύτερο. Ο ΠΑΟΚ πέτυχε στα προκριματικά του Champions League πέρσι, ο όχι επιθετικός ΠΑΟΚ. Πέτυχε 5 γκολ με τη Βασιλεία, 3 με την Σπαρτάκ Μόσχας, έτσι. Σε ένα ημίχρονο, και 2 με την Μπενφίκα. Δεν είναι λίγα τα γκολ. Πάμε στο φίλο Περιμένη. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο σε αθλητικό ραδιόφωνο. Κάτι. Σε ξεπαθενιάζουμε, λοιπόν. Ναι, έτσι ακριβώς. Εγώ ήθελα να πω τώρα. Ναι, παιδιά, το πρόβλημα είναι επειδή ακούω πολλά ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης ότι το φέρνουν ότι πέρασε ο Άγιαξ επειδή έχει μεγάλο όνομα και αυτά. Το θέμα είναι ο Σάββας Θεοδωρίδης. Απλά δεν ακούγεται αυτό το όνομα στα ραδιόφωνα, δεν ξέρω. Ο Σάββας Θεοδωρίδης, τι να έκανε ο Σάββας. Ο Θόδωρος Θεοδωρίδης. Με συγχωρείτε, ο Θόδωρος Θεοδωρίδης. Ο γιος του, παιδιά, σύμφωνα με πληροφορίες, τέλος πάντων. Ναι, με τους δύο, τέλος πάντων, ναι. Ναι. Το πρόβλημα είναι αυτός, παιδιά. Θέλει να πάρει όλα τα λεφτά ο Ολυμπιακός. Αυτό που έγινε με Ισραηλινό, βάλαν Ισραηλινό διαιτητή, ο Ισραήλ και Τουρκία είναι σε εμπόλεμη ζώνη, βάλαν Ισραηλινό διαιτητή στον Μπασάκ σε κύριο Ολυμπιακός. Από εκεί και μετά, εντάξει. Το είδαμε το παιχνίδι, δεν είδαμε τη σφαγή του Ερντογάν. Ναι, την είδαμε. Είδες ότι ήταν να παίξει ο Ολυμπιακός ή με Βικτόρια ή με Ατχόβεν. Mm. Εγώ ήμουν σίγουρος ότι θα παίξει με Βικτόρια. Όπως έγινε, έτσι. Ναι. Εντάξει, εδώ είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα, γιατί δύσκολο αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι πολύ ισχυρός από ό,τι λένε εκεί μέσα. Ελέγχει πολλά πράγματα. Ελέγχει πολλά πράγματα. Βλέπουμε την αβάντα που τη χάνει από Ολυμπιακό και ΑΕΚ, αλλά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και αλυσβερίση. Και συμφωνούμε ότι είναι ένα σημαντικό πρόβλημα ο συγκεκριμένος κύριος. Είναι σημαντικό πρόβλημα. Και είδες χθες το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Κραϊόβα. Εντάξει, μιλάμε τώρα. Είδα ότι δεν δόθηκε ένα πέναλτι στην Κραϊόβα ξεκάθαρο. Ακριβώς. Το οποίο θαύτηκε από το σύνολο των ΜΜΕ.
Έψαχνα να βρω στις φάσεις αν υπάρχει πουθενά και δεν υπήρχε πουθενά. Εντάξει, ευτυχώς που υπάρχει το. Πραγματικά ευτυχώς, δεν το λέω για διαφήμιση, ευτυχώς που υπάρχει το SDNA. Αλλιώς πραγματικά δεν ξέρω τι θα βλέπαμε στο YouTube, ξέρω εγώ τραγουδάκια και βίντεο κλιπ μόνο. Δεν γίνεται να ασχολείσαι αλλιώς. Έτσι. Να είσαι καλά, αδερφέ. Να σας πω και κάτι άλλο. Για ναι. Διάβασα χθες ότι κλέψαν τις εισπράξεις από τα εισιτήρια του Άρη. Πώς έγινε αυτό, αδερφέ. Σικάγο γίναμε, φίλε, Σικάγο. Ναι, όλα τα εισιτήρια, από τα, έτσι, όπως ακριβώς δηλαδή βγαίνουν τα εισιτήρια, περίεργο πράγμα, ε. Τι να πω, φίλε, μη σου τύχει, μη σου τύχει. Γι' αυτό τα βγαίνεις από το σπίτι, τίποτα, κανένα κοσάρικο να έχεις. Είχε μόνο 246.000, ναι, μόνο τις πράξεις που είχε. Και αυτά, 76-46, γιατί είναι κρίσιμο αυτό το 30. 246.000. Ευτυχώς, ευτυχώς. Αν είναι 276, χειρότερα. Κλαίνει οι συγγενείς του Ιντέγε στην Ιγυρία, κάτι τέτοιο άκουσα από το. Δεν έχει λεφτά ο Ιντέγε, δεν έχει πρόβλημα. Στη μισή Ιγυρία καλύζει. Άλλοι θα σφίξουν. Εντάξει, έγινε παιδιά, γεια σας. Να και ένας φίλος που ξεπαρθενιάστηκε ραδιοφωνικά από εμάς. Αισθάνεσαι κάπως τώρα? Όχι. Δεν είναι ένα ρίχος, δεν σε πιάνει? Όχι. Όχι, τι όχι ρε. Ο άνθρωπος επέλεξε εμάς για να βγει πρώτη φορά σε ραδιόφωνο. Δεν σου λέει. Μας θυμάει αυτό, αλλά μην μέχρι εκεί. Έτσι, μας θυμάει. Η αγάπη μπορεί και να έκλαιγε, να είχε μια συγκίνηση. Σικάγο έχουμε γίνει. Καλό. Στέργιο χορηγή μας, φίλε, είναι εδώ, είναι μαζί μας, μας αγαπάνε ακόμα. Λοιπόν, μαζί μας, δεύτερη ώρα, τα ΝΑΚ, τα κορυφαία παπούτσια μπορείτε να αγοράσετε και ανδρικά και γυναικεία και παιδικά, Σταύρο, συνημερώνω, και αξεσουάρ γυναικεία. Τρία μεγάλα καταστήματα, Αριστοτέλους, Μητσιμισκή, το τελευταίο μεγάλο κατάστημα, πλατεία Αγίας Σοφίας, Μετεράνια Κόσμος και φυσικά υπάρχει το ΝΑΚ.gr, να δείτε ό,τι παπούτσια θέλετε με την ησυχία σας από το σπίτι όπου αλλού βρίσκεστε και δωρεάν αποστολή αλλά και αλλαγή εάν χρειαστεί από την ΝΑΚ. Ξαναλέω ΝΑΚ.gr. Μαζί μας δεύτερη ώρα και ο Φτίκας, πλακάκια και είδη γηνής, κορυφαίες, ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις ό,τι αφορά τα είδη γηνής. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο με περισσότερα από 30 χρόνια λειτουργίας. Θα βρείτε τον Φτίκα στην κάτω Τούμπα, Απόλλωνος 37-39. Πάνω από τον κήπο του Καλούκη, στο τηλέφωνο 2310-905-503. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε στην τελική ευθεία και να ανοίξουμε και πάλι γραμμές. Εδώ μας επιστρέψαμε. Τελευταίο 25 λεπτό στο σημερινό ΠΑΟ 24. Πάντα στο Ολύμπερο 107,4. Με την ομάδα να επιστρέφει σήμερα στις προπονήσεις με το βλέμμα στην Σλόβαν Μπρατισλάβας. Υποχρέωση του ΠΑΟΚ να προκριθεί, τα λέγαμε και από χθες, αν γίνεται και με δύο νίκες θα ήταν το ιδανικό σενάριο. Ναι, μεν μετά η πρόκριση, το σημαντικότερο που διακυβεύεται, αλλά ο ΠΑΟΚ μπορεί να περάσει τη Σλόβαν και με δύο νίκες, να αρχίσει να μαζεύει βαθμούς, να βελτιώσει λίγο την δική του βαθμολογία. Τώρα τι θα γίνει σε αυτή τη μάχη Ελλάδας-Κύπρου που έχει γίνει και εθνική υπόθεση, προσωπικά δεν με ενδιαφέρει και πολύ. Ούτε έχω ιδιαίτερο άγχος. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να βελτιώσει τη βαθμολογία του. 2-3-10-2-87-8-8-8 για τα επόμενα 20 λεπτά. Έχουμε γραμμή. Περιμένουμε. Η πορεία του ΠΑΟΚ τα τελευταία δύο χρόνια δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Γεγονός. Και επειδή μετράει η συγκομιδή βαθμών την τελευταία πενταετία. Ναι, επειδή λένε διάφορα. Εντάξει. Λένε διάφορα. Ο ΠΑΟΚ φρόντισε και έπεσε πάνω στον Άγιαξ γιατί δεν είχε βαθμούς. Και η ΑΕΚ δεν είχε βαθμούς πέρσι, αλλά έπαιξε με τη Σέλτη και τη Βίντι. Και τη Βίντι πήρε ο Κορδέρα. Σφαγή στο πρώτο παιχνίδι. Αβαβά κόκκινη, αβαβά πέναλτι στο δεύτερο. Να τα λέμε όλα. Εντάξει. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι. Βέβαια είμαι ΠΑΟΚ. Όλοι ΠΑΟΚ είμαστε. Ναι. Ακούστε με. Γιατί τόση έχθρα από τον Άρη, οι οπαδοί του Άρη, γιατί τόσο άσχημα μιλάνε για τον ΠΑΟΚ? Δεν τους καταλαβαίνω. Είναι Θεσσαλονική ομάδα. Όταν μπαίνει ο Άρης, υπερασπίζουμε τον Άρη. Και εγώ, κυρία μου, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Τόσο μίσος. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Και
Αυτή είναι κρυφή Ολυμπιακή. Έτσι το κατάλαβα. Καλά το καταλαβαίνετε. Δεν διαφωνούμε σε κάτι. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά θα πρέπει να ζήσουμε με αυτά. Δεν έχουμε και επιλογές. Ο καθένας λειτουργεί όπως πιστεύει. Εντάξει καλέ μου, αλλά είναι Θεσσαλονικής. Λίγο πατριωτισμό δεν έχω μέσα τους. Δεν ξέρω τι να σας πω κυρία μου. Δεν μπορώ να τους ρωτήσω όλους. Αλλά υπάρχει μια τέτοια κατάσταση όπως την καταγράφετε. Αυτό και πολύ και εγώ στεναχωρέθηκα με αυτό το παιχνίδι στην Ολλανδία. Τόσο να αδικήσουν τον ΠΑΟΚ. Τι άνθρωποι είναι αυτοί. Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, να είστε και καλά κυρία μου, να είστε καλά. Καταλαβαίνετε τι κάνετε. Αντί να είμαστε αγαπημένοι σε αυτήν την πόλη όλοι και να... Καλησπέρα σας. Έλα καλησπέρα. Τι... Καλησπέρα. Χαμήλω στο ραδιόφωνο. Θα το χαμήλω αμέσως. Λοιπόν, αν όλοι είχαμε αυτή την ευαισθησία αυτής της κυρίας, θα ήμασταν ευτυχείς. Καινούργιο παουξού είναι φαίνεται αυτή. Λοιπόν, παιδιά, την περίπτωση του Άρη αυτή με την κλοπή των χρημάτων μου δείχνει λίγο έτσι πονηράδα μέσα. Δεν μπορεί να πούμε αυτοί να χάσανε. Έγινε ξανά μια φορά, άλλη φορά αυτό το πράγμα σε ομάδα. Μήπως οφείλει ο ΠΑΟΚ, ο Άρης να δώσει τίποτε χρέη στους καινούργους που παίρνει, κάτι προκαταβολές, δηλαδή ας δημιουργήσουμε κάτι προβληματάκι. Μια παράμετρος είναι και αυτή που θα πρέπει να ψάξει η αστυνομία που θα κάνει τις... Πιστεύω ότι θα ψάξει και αυτή την εκδοχή. Έτσι, κοίτα, εγώ δεν ξέρω τώρα τι έγινε. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να πάρει θέση βέβαια, αλλά μπορεί να ψηλιαστεί ο καθένας. Δεν ζούμε σε μια κοινωνία αγγέλων και σίγουρα μπορούμε να πούμε διάφορα. Αλλά η αστυνομία. Πολλά γίνονται. Ναι. Πολλά γίνονται. Άλλος έκλεψε, έβαλε ανθρώπους να κλέψουν το παιδί για να πάρει ρήτρα. Το παιδί, κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Δεν μπορεί. Κάτι συμβαίνει. Φεύγεις με τόσα λεφτά από το γήπεδο. Δεν κατάλαβα. Και πρώτα τα λεφτά δεν πέσαν όλα την ίδια μέρα αυτά εκεί. Υποτίθεται ότι τόσο καιρό μαζεύονταν τα χρήματα αυτά. Βασικά, εμένα άλλη είναι η απορία μου. Η ληστεία έγινε σε σπίτι ή στον δρόμο. Δεν ξέρω, αυτοί ήταν όλοι μέσα σε νομίζω. Δεν μπορεί να γίνει εύκολα αυτό. Δεν πράγμα. Ξέρουμε τι έγινε. Τι ξανά έγινε στην Ελλάδα αυτό. Ξανά έγινε από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Κάτι... Πότε έγινε, σε γήπεδο, σε τέτοιο πράγμα. Εξάλλου ο Άρης είναι για πρωτοτυπίες. Μου στείλανε ένα κείμενο τώρα. Καταγγελία λέει Καρυπίδη σε Ερβανιτίδη για ληστεία σε κατάστημά του. Α, και εκεί έγινε. Έτσι διαβάζω. Να πει ο Άρης ότι είμαι ταπί, να πούμε δεν έχω να πληρώσω, κάντε υπομονή, υπογράψτε, κάντε ράντε. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τα οικονομικά, δεν είμαι οικονομολόγος. Ο Άρης όλο πρωτοτυπίες είναι, ξέρεις τι έλεγε το πρωί. Ότι είναι η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα που κάνει ανατροπή. Και ανατροπή δεν τελείωσε την ανατροπή. Ναι, ήταν ενδυνάμει ανατροπή, α το πούμε. Α, ενδυνάμει ανατροπή, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Και μας άφηνε κανένα δύο λεπτά ακόμα, μπορεί να φτιάξει την ανατροπή στο 3-3. Αλλά πάλι θα σφύριζε πέναλτι, μην νομίζεις. Δεν το ξέρω. Εμείς δηλαδή που χάναμε 2-0 από τους Σπαρτάκ πέρσι και το κάναμε 3-2 στο ίδιο μήχρονο, τι ήταν? Εκείνο δεν ήταν ανατροπή. Είναι μοναδική ομάδα, όλα μοναδική είναι αυτή. Η μοναδική που δεν χάσανε από την Ευρώπη επί 40 χρόνια, πιο μεγάλη τέτοια κατάσταση έχει ο Απόλλων Καλαμαριάς, που δεν έχει καμία ήττα στην Ευρώπη. Εντός εκτός. Εντός εκτός. Και αυτή δεν είναι αίτη στην Ευρώπη. Με ενημέρωσε ο φίλος το πρωί που το ψάχνει και τον έχω εμπιστοσύνη ότι ο Άρης δεν έχει κάνει ποτέ ανατροπή στο κόσμο και λύνεις να γυρίσει πρόκριση. Λοιπόν, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Λοιπόν, οξύς είναι η άποψη έχω. Έλα, πάει. Επόμενος. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι έγινε. Μια χαρά. Καλησπέρα συγκεκριμένα στην Ασπρόμα, η Μαλεσίνα, Παύλα Θεολόγος, έτσι. Μαλεσίνα, εκεί που μείναμε. Ναι, ναι, ναι. Γεια σου, αδερφέ. Δεν ναι, ναι. Δε σας είχα πάει τηλέφωνο. Ναι, ναι, θυμήθηκα, θυμήθηκα. Λοιπόν, είμαστε σε μια καφετέρια και βλέπουμε το μάτς. Εκεί όλοι οι Μαλεσινέκοι αυτοί είναι όλοι οι Ολυμπιακοί. Τι σαν είναι. Λοιπόν, βγάζει καμιά εκατοστή καρέκλες στους Ολυμπιακούς από εκεί που είχε δύο τηλεοράσεις και από την άλλη πλευρά είχε τρία τραπεζάκια με 12 καρέκλες. Και μέσα σε 20 λεπτά που είχα πάει εγώ και πρώτος ας πούμε εκεί πέρα, γέμισε όλο το μέρος των δικών μας με καμιά 50-60 άτομα δικούς μας. Από δηλαδή πού, πραγματικά ούτε ο ίδιος το περίμενε. Ναι. Λοιπόν, ναι, χαμός. Δεν ξέρω τώρα άμα ήταν και δηλαδή...
που διακοπάρανε εκεί πέρα, ας πούμε. Πού είναι διακοπές στη Μαρεσίνα να κάνεις διακοπές, τι έχει θάλασσα. Στο Θεολόγο, στο Θεολόγο κάτω, είναι πολύ ωραίο, τουριστικά. Είναι, ναι. Δηλαδή 5 χιλιόμετρα απόσταση, ναι. Α, δεν το ξέρω. Εκεί στις Βουλιουκλάκη, ρε, δεν το έχεις ακούσει ποτέ. Α, ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, από αυτά που είδαμε με την ομάδα μας, είμαι αισιόδοξος. Και πολύ αισιόδοξο είμαι με τον, με τον Γιαννούλη. Δηλαδή έκανε φοβερό παιχνίδι. Πολύ σωστή προσέγγιση είχε στο παιχνίδι γενικά. Στο δεύτερο, πάρα ειδικά πολύ. Απέναντι στο Ζήκη, είχε κάνει εκπληκτικό αμυντικό παιχνίδι. Και ελπίζω ότι παιδί μου, άμα κάνουμε μεταγραφή αριστερού μπακ, να μην θαυτεί το παιδί. Όχι, και εγώ πιστεύω για κάλυψη θα πάμε. Ναι, ναι. Για επιθετικό που λέγανε, ξέρεις τίποτα. Πρέπει να πάρουμε. Εντάξει, τώρα δύσκολα μέχρι την Πατισλάβα μετά. Ναι, ναι, εντάξει, μας απασχολεί τώρα με την Πρατισλάβα, πιστεύω να τους περάσουμε. Κι εγώ έτσι πιστεύω. Λοιπόν, έγινε παιδιά. Να σε καλά. Τα λέμε. Να σε καλά. Αγία, γεια. Επόμενος. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλημέρα, τηλεφωνώ. Γεια σου Σταύρο, γεια σου. Στέργιος. Στέργιο. Θέλω να αναφερθώ σε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, από τότε που έφυγε ο Κυριάκος Κυριάκος από το Τμήμα Επικοινωνίας, ποιος είναι εκεί πέρα υπεύθυνος? Ο Παναγιώτης Ωρνιάδης, ο Μιχάλης Ούτσιος, έχει κάποια παιδιά. Εκεί πιστεύω ότι έχουμε πολύ μεγάλο έλλειμμα. Εκεί δεχόμαστε πολύ μεγάλο πόλεμο. Υπάρχουν φυλάδες κάτω στην Αθήνα που ασχολούνται αποκλειστικά με τον ΠΑΟΚ. Φίλε, έλλειμμα προσώπων υπάρχει, να σου πω ένα πράγμα θα σου πω. Το πρόβλημά μας είναι αριθμητικό. Ούτε πνευματικό είναι το πρόβλημά μας, ούτε επιχειρηματολογία κακή έχουμε, ούτε προσεγγίζουμε λάθος τα πράγματα. Δεν έχουμε άτομα. Δηλαδή, είναι μόνο αριθμητικό λες το πρόβλημα. Ναι, καθαρά. Άμα από τους 4-5 ξέρω εγώ πρωτοκλασσάτους που είμαστε εκτός, φύγει ο ένας και πάει να γίνει γραφείο τύπου. Θα δεις τι πρόβλημα θα έχουμε. Γιατί μου λένε όλοι, γιατί δεν πάει κάποιος γραφείο τύπου, δεν πρέπει να πάει κάποιος γραφείο τύπου από εμάς. Κανείς. Ναι, ναι, όμως όταν βλέπεις ότι υπάρχει τέτοιος πόλεμος και όλη την ώρα εμείς να είμαστε σε θέση άμυνας, να θέλουμε να αποδείξουμε το αυτονόητο, αυτό δεν σε πιάνει. Καλά, εμένα εγώ έχω χάσει μερόνυχτα ύπνο με αυτή την ιστορία, αλλά πώς θα το καταλάβεις, δεν είμαστε παθητικοί. Εγώ χθες έγραψα τίτλο «Η Λύθη». Τι παθητικοί. Τα διαβάζω και τα άλλα. Ένα είναι αυτό το θέμα. Και ένα άλλο θέμα είναι τώρα λέγαμε απαξιώνουμε τους παίκτες μας. Έχω πάει και σε παιχνίδια κάτω και στους άλλους, έχω πάει και στους τέτοιους και τους αποθέωνε. Και εμείς οι δικοί μας μέσω παδικών εκπομπών και τέτοια απαξιώνουμε τους ίδιους τους παίκτες μας. Ναι ρε, γιατί έχουμε μάθει σε μια νοοτροπία τέλος πάντων ότι θέλουμε πάντα το κάτι παραπάνω. Εδώ θα πρέπει να σεβόμαστε το κλαμπ το ίδιο, τις επιλογές του κλαμπ, να κρίνουμε ανάλογα με την εικόνα του κάθε αγώνα. Αλλά να καταλαβαίνουμε και τι βλέπουμε. Το χειρότερο με εμάς είναι, δεν είναι ότι απαξιώνουμε, είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε και τι βλέπουμε. Αυτό που γίνεται με τον Μπέλκα, δηλαδή θα πιστέψει κανείς να πούμε ότι θέλουμε να βαντάλουμε τον Μπέλκα. Ας τον Μπέλκα είσαι χώρα, αγόρι μου. 10 προπονητές δεν το έχουν βασικό, δεν μπορεί να το καταλάβεις, δηλαδή βεζόν. Τι να κάνουμε τώρα, δε. Δηλαδή πάντα κάποιον πρέπει να βρούμε να μας θέει. Αυτό. Πάντα. Και πώς γίνεται αυτός πάντα να είναι Έλληνας, πάντα. Έτσι πάει, φίλε. Δεν είναι, έχουμε συμπλέγματα ακόμη, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Εγώ θα συμφωνήσω, προχθές είχε πάρει ένας, δεν θυμάμαι που είχε πάρει από Αυστραλία, είχε πάρει με το Στέργιο, είχε μιλήσει και είχε πει ότι το κλαμπ μας έχει ξεπεράσει. Αλήθεια είναι αυτό. Το κλαμπ μας έχει ξεπεράσει, εμείς έχουμε μείνει πολύ πίσω. Με τις νοοτροπίες μας, με την όχι όλοι, μας σε σχέση μας. Με τους άλλους είμαστε έτσι φωτός μπροστά, να ξέρεις. Αυτοί το τι σαν νοτρώνε, δηλαδή εγώ ρε φίλε διαβάζω ότι γράφουν, ξέρω εγώ ρε πόλη του Ολυμπιακού και τη ΣΑΕΚ. Και λέω ότι άμα τα έκανα αυτά, θα τρώγα κάτι πινελίκι από τους δικούς μας. Που θα τρώμε χωρίς να κάνουμε και τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, θα τρώγα κάτι πινελίκια. Οι δικοί μας είναι πολύ πιο εκπαιδευμένοι. Πώς γίνεται αυτοί όλοι να κάνουν υπεραξία τους παίκτες. Τώρα το κούτρι τον κάναμε χαζό μέσα σε εμάς και να τον κοστολογούν 8 εκατομμύρια και να το πιστεύουνε. Έτσι δουλεύουνε φίλοι αυτοί. Και εμείς να απαξιώνουμε τους ίδιους μας παίκτες. Είναι δυνατόν. Ναι. Και ξαφνικά θα φύγει ο Πέλκας ένα πρωί, θα πάει στα 5 εκατομμύρια της Λίδας, θα πάει 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο και θα λες τι έγινε. Γιατί αυτό θα γίνει στο τέλος, να ξέρεις. Να ξέρεις. Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα πολύ που μίλησα. Να σε καλά. Να σε καλά. Κρατάζει δυνατά. Bye. Yes. Πάμε στον επόμενο. Μια γραμμούλα. Καλησπέρα σας. Ναι. Ας πάρουμε την επόμενη. Δεν περιμένω φίλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι έγινε. Καλησπέρα. Τι να γίνει, είναι αυτό που λες, περιμένεις την αναμονή και θα μπει πελάτης, ρε αγόρι μου. Πού είσαι? Στη δουλειά. Ναι, τι πελάτη περιμένεις?
Θα αφήσει 3 ευρώ ή θα αφήσει κανένα χιλιάρικο. Θα βρει αυτός που σε έφερε τη διαφήμιση πέρσι, αγόρι μου. Ω, γοράκι μου, τι κάνεις. Τι να κάνω, ακούω ότι, ότι η εκπομπή έγινε κατά της βίας, κατά των ναρκωτικών και εγώ ήθελα Γαϊδανίδη, ήθελα και Στάχοφ και Κάνια στην εντεκάδα. Και μετά βγαίνει και αυτή η κυρία και λέω να σταματήσουμε να ακούμε ΠΑΟΚ 24. Ας την κυρία είσαι κυρία, μια καλά τα είπε. Καλά τα είπε. Ναι. Τι έχουμε, γελάς φίλε. Τι γελάω. Έβλεπα χθες, έκατσα ένα ημίχρονο και είδα το δεύτερο. Δεν είδα το πρώτο που ο Μάνταλος χάζεψε και έθελξε με την απόδοσή του. Ναι. Είδα το δεύτερο. Και, και καθόμουν και σκεφτόμουν ότι μαλάκα έχεις να παίξει με αυτούς. Sorry. Ναι, δεν πειράζει. Έχεις να παίξει με αυτούς. Και τόσο δράμα ήταν στο δεύτερο. Ε? Τόσο δράμα ήταν στο δεύτερο. Άστο. Εγώ και εσύ να παίζαμε και ο Στέργιος μαζί βάλει και, το, και, και όποιον άλλον θες. Πιο καλοί θα ήμασταν φίλε. Τόσες φάσεις έκαναν οι Ρουμάνοι. Ναι. Και φάσεις που έχει, έχει ένα φόρο, ένα μαύρο να πούμε και μια κοτσίδα. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς το λέω. Να τον έβλεπες και έλεγες φίλε, βάλ τον γκολ αγόρι μου. Βάλ το. Να γελάσουμε. Γιατί εγώ ήθελα να περάσουν και οι δύο χθες. Και ο Άρης και η ΑΕΚ. Ναι φίλε. Γιατί. Για να δω το ξεφτιλίκι τους πώς θα βγάλουν δύο διοργανώσεις, τρεις μες τη χρονιά. Εντάξει μου, σιγά. Καταλαβες. Ναι. Να σε δω την Κυριακή Τετάρτη. Η ΑΕΚ συνεχίζει. Δε. Ναι. Που παίζουν τώρα, να σας πω. Θα σας πω. Εντάξει, ναι, έχει, έχει ελπίδες. Και τίποτα, εγώ αυτό που σκεφτόμουν στο μάτι με τον Άγιαξ, μια που πιάσατε το θέμα του Πέλκα, μου τη δίνει, με ενοχλεί, καταλαβαίνω αυτό που είπες ότι πέφτει όλη η απόδοση του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Γιατί αλλά για χάνει λόγο ένταση, δε, χάνει ένταση. Ναι, είναι η τσαπατσουλιά του ρε φίλε. Δε, μα αν το έχει και αυτό θα ήταν στη Ρεάλ. Ναι, δηλαδή αυτό. Βλέπεις ότι βγαίνεις εκεί και νιώθεις, το νιώθεις, το βλέπεις και λες, κάντο καλά αγόρι μου και το κάνεις στραβά. Είναι εσύ, το μόνο πράγμα η, που άμα φάση, αλλάξει, η πιο κρίσιμη φάση του παιχνιδιού είναι η παλιά του Ακπόμ στον Καντουρί. Εκεί ναι. Άμα βγει καλά είναι 1-2 το παιχνίδι. Βγαίνουμε 4-2. Ωραία. Αν το έκανε ο Πέρκας αυτό, σήμερα θα ήταν κρεμασμένος στην Αριστοτέλους. Ναι ρε, εννοείται. Εννοείται αυτό ρε αγόρι μου. Και επίσης, διάβαζα ένα άρθρο που ανεβάσατε τώρα. Δεν γίνεται πρώτος στις συμμετοχές στην Ευρώπη, στον ΠΑΟΚ, να είναι ο Δημήτρης Σαλπιγκίδης. Να αρχίσετε να μετράτε του Πέλκα εις τριπλούν. Άντε καλή συνέχεια. Θεός. 2-3-10. Συμφωνώ. 2-87-8-8-8 για τα επόμενα 7-8 λεπτά. Συμφωνώ με τον Θεό που βγήκε. Συμφωνώ. Απαγορεύω. Και πρώτο σκόρερ. Και πρώτο σκόρερ. Ναι. Ναι. Και πρώτο σκόρερ. Δεν τους βλέπω σαν πηγίδες. Δεν τους βλέπω. Μια χαρά ήταν ο Δημήτρης. Όταν βλέπω εκείνα τα στιγμιότυπα από την Κωνσταντινούπολη, πάντα πιστεύω θα το βάλει εκείνο εκεί που χάσε. Τις μόσχες τα βλέπεις. Τις μόσχες δεν έχω την ψυχή. Ναι, το καλύτερο τακτικά παιχνίδι του ΠΑΟΚ, εντάξει, στην Ευρώπη. Για μένα, το ΤΣΣΚΑ ΠΑΟΚ. Τους έχουμε ξεφτυλίσει. Με Μάκη Χάβος στον πάγκο. Στο Σουκρού Σαράτσογλου, φίλε, αγανάκτησε μέχρι και Τούρκος δημοσιογράφος. Εντάξει, εγώ είχα πιο νεαρό σε ηλικία. Αυτό τον είχαμε μπροστά μας, ήταν Μπεσίκτας. Πριν από 9 χρόνια. Ήμουν πιο μαζεμένος. Ναι. Εντάξει, στο Σουκρού Σαράτζογλου. Και στην ευγενία του Σαλπιγκίδη πετάγεται φίλε ο Τούρκος δίπλα μου, πιτσιρικάς. Τέτοιο μπινελίκι στα τουρκικά. Παθαίνω ένα σοκ. Η Μούντζα ήταν το πιο ευγενικό. Δηλαδή έλεγε φίλε πολυβόλο, 58 λέξεις το σεκόντο. Και λέει Μπεσίκτας. Δικό μας παλικάρι. Ο οποίος έχει έρθει στην Ελλάδα μόνιμη κατοικία στην Αθήνα. Δεν το σηκώνει η Τουρκία πολύ. Ναι, το πείμα λίγο είναι λίγο. Είναι λίγο ακραίο. Ναι. Δεν πολύ συμπαθεί τον Ερντογάν από ό,τι κατάλαβα και έρθει στην Αθήνα. Ναι, και ο Ερντογάν μαγγίζει μόνο στα πιτσιρίκια. Άσε με τώρα. Πήγε τον έσφαξε ο άλλος, κουβέντα δεν πήρε. Τίποτα, ούτε μια ανακοίνωση κάτι. Τίποτα. Νομίζω είναι τραγούδι του Αντώνη του Ρέμου παλιότερο. Μόνο λόγια ήσουν, τίποτα πιο πέρα. Μας φλόμωσε. Ναι, ναι. Ο Ερντογάν. Και θα πάρει το ως και το έτσι και όχι τα κοιτάσματα και το φυσικό αέριο και άντε ρε βλάκα, σε έσφαξε ο άλλος στην έδρα σου. Δεν έχεις βγάλει μια ανακοίνωση. Μηδενικό, μηδενικό. Με αυτά και με αυτά. Μπαίνουμε σε μια φάση, ξεκινάει η σεζόν σιγά σιγά.
ξεκίνησε με τα επίσημα. Μπαίνει και το ελληνικό πρωτάθλημα σε κάποια φάση στα κοντά. Όχι Σάββατο, θα πάει Κυριακή μάλλον. Περιμένουμε την ανακοίνωση γιατί πάει. Δεν γίνεται Πέμπτη βράδυ να παίζει αγώνα και Σάββατο στι 8 να έχει παιχνίδι. Ναι, θα πάει Κυριακή. Θα πάει. Εντάξει, αυτό από την αρχή ήταν. Ναι, εντάξει. Φίλος του Σαλπικίδη στέλνει μήνυμα και τι ξεχνάς και το τελικό του 14 και χαρακτηρισμούς και τέτοια. Ξέρουμε πόσο τον αγαπάει. Και παλιά κοινή. Και γενικότερα. Η προβολή. Γενικά είχαμε αρκετά θεματάκια. Τον κόλωμο στο Ζάγκρεπ δεν το λέτε. Και άλλα. Εντάξει, και με τον Ολυμπιακό στο κύπελλο. Στο 1-0, στο κλεισμένο. Έχει πολλά. Δεν έχει λίγα. Τον κόλωμο Μουντιάλ. Και Μουντιάλ. Όχι. Είμαστε γιατί είμαστε εδώ. Δεν σε έκανε περήφανο στην απόψη, ρε φίλε. Καθόλου. Μια κόντρα ήταν. Αλλά ήταν το πρώτο γκολ εθνική σε Μουντιάλ. Ναι. Και εκεί πρώτο ο Δημήτρης. Ιστορία. Παντού πρωτιές. Άνευ της πλάκας. Εντάξει, μιλάμε για μια καριέρα μέγιστη. Και για μια, πώς το λένε, παρουσία ενός αθλητή, ο οποίος παρότι δεν είχε τα αθλητικά, όχι τα αθλητικά τα είχε. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά να κάνει καριέρα υψηλού επίπεδου, με τη δουλειά, την προσήλωση και την ισορροπία, κατάφερε να κάνει πολλά περισσότερα από αυτά που προέβλεπε το ταλέντο του. Και δεν ήταν καλό για τον ίδιο που μονιμοποιήθηκε στα πλάγια. Γιατί? Σαν extreme. Γιατί ρε φίλε, Τι έκανα καλό. Αλλά από εκείνη την χρονιά και μετά στο Μαθηναϊκό ποτέ δεν επέστρεψε στην κορυφή της επίθεσης. Αλήθεια. Και όταν δεν έχεις ατομική ενέργεια, δεν έχεις την κατάλληλη σέντρα. Δεν έχεις, το να είσαι εξτρέμ. Ναι, είχε τις ασίστ του. Ναι, εντάξει. Δεν ήταν, είχε ασίστ. Ειδικά στον Παναθηναϊκό μια χρονιά εκείνη εκεί που το πήγαμε. Εκείνη η χρονιά, στις επόμενες τι είχε. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω με τα κανένα. Τα πιάσαμε τώρα αυτό. Ναι. Περασμένα, ξεχασμένα. Έχεις σχολιάσει κάτι για την ομάδα μπάσκετ που έχεις καιρό να σου να το κάνεις. Τι να κάνεις. Με τις νέες εξελίξεις. Δεν υπάρχει ομάδα μπάσκετ, ξεκινάμε τα βασικά. Πού είναι η ομάδα μπάσκετ? Εδώ ψάχνουμε για προπονητή, κάνουμε ραντεβού. Καλά, εντάξει, ότι κάνουμε ραντεβού, κάνουμε. Ποιο κάνει, τι κάνει, τι γίνεται, δεν γίνεται. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα. Περιμένω να δω. Εγώ δεν πιστεύω ότι η ομάδα θα κατέβει. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Κάποια λεφτά που έβαλε ο Σαββίδης ήταν προγραμματισμένα να τα βάλει για εφορία και κτλ. Δεν είναι ότι άλλαξε κάποια στάση. Έτσι ξέρω εγώ. Τώρα, αν ξέρω κάτι άλλο, αν συμβαίνει κάτι άλλο, μάλλον το χάσα. Αλλά δεν νομίζω. Δεν βλέπω φως στο τούνελ πουθενά στο μπάσκετ. Ωραία. Και δεν βλέπω και κινητικότητα. Δηλαδή, πάμε να μαζευτούμε μπάσκετ και μαζέψουμε. Πώς το λένε, μπάσκετ και μαζέψουμε τίποτα. Δηλαδή, τι να μαζέψουμε. Η ομάδα θέλει προσφυγή και έχω σηκώπη. Εντελώς συμπτωματικά. Δεν το είχα δει πριν κάνω την ερώτηση στο Σταύρο. Ναι. Προσφυγή λοιπόν ο Λίνος. Φαντάζομαι για ένα σεβαστό ποσό. Ναι, εννοείται. Νομίζω είναι πάνω από 50.000, 55. Αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά νομίζω κάπου εκεί είναι. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Θα σκάνε και τα μπάντα εδώ να πει απ' άλλο και θα παίζουμε με μένα και σένα. Έχουμε μείνει με τον Μαργαρίτη και τον Τσόχλα νομίζω. Δεν πρέπει να έχουμε άλλο. Ο Τσόχλα δεν είναι, νομίζω είναι ελεύθερος. Ναι. Με τον Μαργαρίτη και τον Σχίζα. Α. Και το Λίνο, αν πει παίκτες που έχουν συμβόλαιο. Μας έλεγε ο Νίκος ότι είναι σε σκέψη, αν ομαλοποιηθεί η κατάσταση, να γίνει μια προσέγγιση στον Τσόχλα να υπογράψει ένα μονοετές, φαντάζομαι. Αλλά το συμβόλαιο δεν έχει ο Τσόχλας. Ελεύθερος είναι. Τραγικό. Πάει το μπασκετάκι. Όχι θα μαζευτούμε, όχι θα κάνουμε, όχι φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος, φταίει ο παράλλος. Όταν θα καταλάβουμε ότι όλοι φταίμε για τον μπάσκετ. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Τότε μπορούμε να βγάλουμε και μια άκρη. Όσο προσπαθούμε να φταίει ο Μπάνι, εννοείται. Φταίει ο Μπάνι, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος, φταίει ο παράλλος. Όλοι φταίνε. Φταίμε και εμείς που δεν πήγαμε ποτέ στο γήπεδο. Φταίμε και που αφήσαμε την ομάδα έτσι. Όταν αφήνεις την ομάδα έτσι, μπορεί και κάποιος να θεωρήσει ότι είναι κτήμα του. Όταν αισθάνεται ότι είναι μόνος. Και να κάνει γκέλες. Και αυτό γίνεται. Το εύκολο είναι να πεις ότι να βρεις ποιος φταίει. Φταίει αυτός, φταίει ο Μπάνι.
Και τι γίνεται, φταίει ο Μπάνερ, βρήκαμε τη λύση. Σώθηκε το μπάσκετ. Δεν σώθηκε. Δεν ξέρω, Σταύρο, αν υπάρχει τρόπος να εμπνευστεί ξανά ο κόσμος να σταθεί δίπλα στην ομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Δεν ασχολείται κανείς. Όντως δεν ασχολείται κανείς. Όταν δεν ασχολείται κανείς, κανείς. Έχει να μου κάνει κάποιος κουβέντα για τον μπάσκετ, δηλαδή. Ένας μόνο μου έγραψε μια μέρα γιατί λέει δεν ασχολείται με τον μπάσκετ. Και να πω τι. Πώς δημιουργήθηκε το άνοιγμα. Πώς δημιουργήθηκε. Έλα, το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς δημιουργήθηκε ένα άνοιγμα μιας ομάδας που στήθηκε πέρυσι το καλοκαίρι, πρόπερσι το καλοκαίρι. Χωρίς να έχει εξασφαλίσει τα έσοδα. Γιατί εγώ είχα την αίσθηση ότι έχει εξασφαλίσει ένα ποσό από κάπου. Ναι. Από ό,τι φαίνεται δεν το έχει εξασφαλίσει. Όταν δεν έχει εξασφαλίσει ένα ποσό, το άνοιγμα μεγαλώνει. Πάρε 2,5 εκατομμύρια άνοιγμα 3. Θέλεις 1,5 για να ξεκινήσει τη σεζόν. Πού θα το βρεις. Δεν υπάρχουν τώρα αυτά. Τέλος πάντων. Θα δούμε τι θα ξημερώσει στην επόμενη μέρα του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Και όπως έχουμε ξαναπεί και νωρίτερα, ξεκινάει σήμερα η προετοιμασία της ομάδας για το μάτς με τη Σλόβαν. Το αν σκέφτεται αλλαγές ή όχι, θα το δούμε στην πορεία. Νομίζω θα αλλάξει Σταύρο. Ένα με δύο πρόσωπα. Θα βγάλει το Ζαμπά που δεν είναι τακτικά σωστό, θα βάλει το Λιμνιό ή το Στόχ. Ή το Στόχ. Ή το Στόχ. Γιατί εντάξει, και η Σλόβαν δεν είναι μια ομάδα που θα σε πιέσει τόσο έντονα όσο άγγεξε να χρειαστεί τα τρεξίματα όπως πρέπει. Αλλά από εκεί και πέρα δεν. Α, μία αλλαγή, άντε δύο. Χοντρά, χοντρά. Κοίταξε, η πεντάδα της άμυνας μαζί με Πασχαλάκη δεν νομίζω να πειράξει κάτι. Να πειράξει τα χαφ ποιον να βγάλει και να βάλει ποιον. Να βγάλει τον Εσίτη να βάλει τον Μίσιτς ή να βγάλει τον Ελκαντουρί για να βάλει τον Μίσιτς. Αν θεωρήσουμε ότι έχει ένα προβάδισμα ο Μίσιτς άνετ του Αουγκούστου που ήταν εκτός αποστολής στο μάζ με τον Άγιαξ, στο δεύτερο. Δύσκολο το βλέπω. Νομίζω ότι πάλι θα είναι το δίδυμο λογικά Εσίτη με Ελκαντουρί, αν όλα πάνε καλά. Νομίζω. Εντάξει. Αν κάνει ό,τι κάνει, που θα κάνει, εγώ θεωρώ έστω μία με δύο αλλαγές, θα τα κάνει εκεί. Εννοείται ότι από μου δεν βγαίνει. Για να παίξει ποιος, εγώ. Όχι. Άρα εκεί στην τριάδα Μπίσεσβαρ, Πέλκας, Ζαμπά, να γίνει μία αλλαγή. Και τώρα που τα βάζουμε κάτω και δεύτερη μου φαίνεται χλωμό. Αυτά. Ο τεράστιος Παναγιωτήτης εμφανίστηκε, φίλε. Επαγγελματίας, 2-2. Μπράβο, Γιώργο. Και εθνικής Βελγίου είναι αυτό, τι είναι. Τι είναι αυτό, Τσεσεκά Μόσχας. Τι είναι, Βελγίου. Λοιπόν, μαζί μας τη δεύτερη ώρα ήταν τα ΝΑΚ. Ένα μεγάλο κατάστημα. Αριστοτέλους. Παντού είμαστε. Αριστοτέλους με Τσιμισκή. Δεύτερο μεγάλο κατάστημα, πλατεία Αγίας Σοφίας. Τρίτο μεγάλο κατάστημα, Μετεράνια Κόσμος. 10 περίπου, μπορεί και παραπάνω, καταστήματα στόκ σε όλη την πόλη, ανατολικά, δυτικά στο κέντρο, με προσφορές που φτάνουν μέχρι και 70%. Υπάρχουν πολλά καταστήματα και στην Αθήνα. Μεγάλο κατάστημα στο Ελευθέριος Βενιζέλος και το nak.gr, δωρεάν αποστολή και αλλαγή, εάν χρειαστεί, των παπουτσιών που παραγγείλατε. Η ΝΑΚ φροντίζει γι' αυτό χωρίς να χρωθείτε ούτε ένα ευρώ επιπλέον. Και ο Φτίκας μαζί μας τη δεύτερη ώρα, πλακάκι και διγινής, με πολλές προσφορές και το καλοκαίρι, με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους. Απόλλωνος 37-39 στην κάτω Τούμπα βρίσκεται ο Φτίκας, πάνω από τον κήπο του Καλού, και τηλέφωνο 2310-905-503. Φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτίδης μέχρι και τις 5. Μένετε στο Λίμπερο 107,4. Το δικό μας ραντεβού ανανεώνεται για το μεσημέρι της Δευτέρας, λίγα λεπτάκια μετά τις 12, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, τα τελευταία χρόνια πάντα στο Λίμπερο 107,4, το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Αυτά, να έχετε ένα καλό μεσημέρι και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.